Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις αθλολογίες εδώ στο Star TV να δούμε μαζί τι έχει προηγηθεί το αγωνιστικό διήμερο που πέρασε. Πολλές δράσεις, πολλοί αγώνες, πολλά αποτελέσματα. Θα δούμε εμείς τι έγινε στην αναμέτρηση του Αστέρα Πετρητή κόντρα στην ομάδα των Τρικάλων για τη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία και τη νίκη για την ομάδα του Γιάννη Σφακιανάκη. Θα δούμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πετάνγκ και τον αγώνα που έγινε εδώ, τον πρώτο αγώνα του πρωταθλήματος στην Καρίτσα, με την κυρκυριακή ομάδα να αποδέχεται την ομάδα των Ιωαννίνων. Θα δούμε την εκδήλωση κοπής πίτας του ΑΟΚ Κέρκυρα 2015, παρουσία αθλητών, γονιών, χορηγών αλλά και ανθρώπων που στηρίζουν το άθλημα και την προσπάθεια που γίνεται. Θα δούμε όλα τα αποτελέσματα μαζί, αφού καλησπέρα σε όλους εσάς που μας βλέπετε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να είσαστε καλά. Μας βλέπετε και μέσω της σελίδας του Star TV στο Facebook. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει το Σάββατο και την Κυριακή που πέρασε. Ξεκινάμε με την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία και τα αποτελέσματα για την 23η αγωνιστική. Αστέρας Πετρητή, ΑΟ Τρίκαλα 3-0, Αναγέννηση Άρτας, Κιλελέρ 0-2, Αστέρας Γιαννοκλαδίου, Βατανιακός Πιερίας 5-0, Θύελλα Κατσικά, Νέα Αρτάκη 1-1, Πιερικός ΓΑΣ Βορώνου 2-0, Εθνικός Κεραμιδίου Ορδαϊκός 1-0, Ζάκυνθος Αθλητική Ένωση Λευκύμης 1-0 με πολλά παράπονα από την κερκυριακή ομάδα, Ποφίκης Τρικάλων Καστοριά 1980-0-3 ανεφαγόνα, Μαγνησιακός της Πρωτός Ιγουμενίτσας 0-3 ανεφαγόνα, πήραν οι δύο ομάδες τους βαθμούς από τις ομάδες που έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Στη βαθμολογία λοιπόν έχουμε τον Εθνικό Κεραμιδίου στην πρώτη θέση με 51 βαθμούς, ο ΓΑΣ Βορώνου έχει 48, η Νέα Αρτάκη στους 47, ο Αστέρας Γιαννοκλαδίου στους 46. Πιερικός στους 42 βαθμούς, η Ζάκυνθος έχει 40, για να γέννηση Άρτας 36, τα Τρίκαλα 35. 35 και για το Κιλελέρ, 31 για τον Εορδαϊκό, 30 έχει ο τους πρωτός Ιγουμενίτσας. Ο Αστέρας Πετρητή ανέβηκε στους 29 βαθμούς, Καστοριά 1980 στους 28, Θύελλα Κατσικά στους 25, Βατανιακός Πυρίας στους 24, η Αθλητική Ένωση Λευκύμης έχει 21 βαθμούς, ενώ οι δύο ομάδες που έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις, Ποφίκης Τρικάλων και Μαγνησιακός. Η επόμενη αγωνιστική είναι 24η, θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 25 Φεβρουαρίου και περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Αναγέννηση Άρτας, Αστέρας Πετρητή, ΑΟ Τρίκαλα, Αστέρας Γιαννοκλαδίου, Κιλελέρ, Θύελλα Κατσικά, Βατανιακός Πιερικός. Ο ΓΑΣ Βορών υποδέχεται τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Έχουμε τον ντέρμπι των δύο πρώτων της βαθμολογίας. Θεσπρωτός Οικουμενίτσα Ζάκυνθος, η Λευκύμη υποδέχεται την ομάδα της Καστοριάς, ενώ ο Εορδαϊκός και Νέα Αρτάκη θα πάρουν τα παιχνίδια από Ποφίκη Τρικάλων και Μαγνησιακό ανεφαγόνα. Αφήνουμε την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, πάμε στο τοπικό πρωτάθλημα να ξεκινήσουμε με την Α κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας και να δούμε τι προηγήθηκε για την 17η αγωνιστική. ΑΟ Κέρκυρα ΕΦΕ Άκων 4-1, Κρόνος Αργυράδων, Κεραυνός Αγίου Νικολάου 0-2, Ομόνια Χιλιάς Νιπών 2-1, Μπενίτσες Παξί 2-1, Όλυμπος Κέρκυρας Αναγέννηση Περιβολίου 0-3, η Αναγέννηση πήρε τον ντέρμπι των πρωτοπόρων, ο ΦΑΜ Βολίδα 3-1 και την Ηλιακό Σαχαράβης ΠΑΟ Σφακιανάκης 4-1. Η βαθμολογία μετά από αυτή την αγωνιστική είχε ως εξής. Η Αναγέννηση Περιβολίου πήρε μια ανάσα, καθώς βρίσκεται στους 44 βαθμούς, με τον Όλυμπο να ακολουθεί, έχοντας 38, όσους έχει και ο Κερκυρά. Ο ΦΑΜ είναι στους 37, η Μπενίτσες στους 29, 27 έχει ο Θηνηλιακός Σαχαράβης, 26 ο Κεραυνός Αγίου Νικολάου, 22 για τον Κρόνο Αργυράδων, 20 έχουν υπαξεί, 16 για τον ΠΑΟ Σφακιανάκης, 14 για τον Αχιλλέα Νυμφών, 9 για την Βολίδα, 7 για την Ομόνια. Η ΑΕΦ Άκων έχει 3 βαθμούς, ενώ εκκρεμούν και οι αναμετρήσεις. Παξί και Κεραυνός Αγίου Νικολάου θα γίνει 21 του μήνα και Παξί ο ΦΑΜ. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Είναι η 18η, θα γίνει 24 και 25 Φεβρουαρίου και περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Όλυμπος Κέρκυρας, Κρόνος Αργυράδων, Κεραυνός Αγίου Νικολάου, ΑΟ Κέρκυρα. Η Αναγέννηση Περιβολή υποδέχεται τον Θηναλιακό Αχαράβης. Η ΑΕΦ Άκων αντιμετωπίζει τον ΦΑΜ. Η Βολίδα παίζει με τις Μπενίτσες, ΠΑΟ Σφακιανάκης, Ομόνια, Αχιλλέας Νιφών, Παξί. Μένουμε στο τοπικό, πάμε στην β' κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας να δούμε τι προηγήθηκε για την 20η αγωνιστική. Θύελλα Γαρίτσας Ολυμπιάδα Καρουσάδων 0-8, Ηρακλής Αγίων 10 ΑΕΚ Αναλύων 3-0, Θείας Κασιόπης Κάβος 2-2, Αστέρας Σπαρτίλα Ατρόμητος Στρογγυλής 0-2, Βασιλιάτικα Αθηνικός Περουλάδων 0-2, Πάος Παχιανάκης Β' Οδυσσέας Αυλιωτών 0-5, Μέγας Αλέξανδρος Φίνικες 2-1 Ρεπό είχε ο Ηρακλής Φακερών. Στη βαθμολογία η Ολυμπιάδα Καρουσάδων είναι στην πρώτη θέση έχοντας 51 βαθμούς. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Αυλιωτών με 46, ο Μέγας Αλεξάνδρος έχει 36, 35 για τον Ηρακλή Αγίων 10, 34 για τον Ηρακλής Φακερών και τον ΠΑΟ Σφακιανάκης. 33 βαθμούς έχουν Φίνικες και Δίας Κασιόπης, 32 για τον Κάβο, 18 για τον Ατρόμητο Στρογγυλής.
17 έχει ο Εθνικός Περουλάδων, μονοψήφιο για ΕΕ, Καναλίων με 8, Αστέρας Παρτίλα με 6, Θύελλα με 5 και Βασιλιάτικα με 4 βαθμούς. Από την ΑΕ Καναλίων υπενθυμίζω ότι έχουν αφαιρεθεί 5 βαθμοί λόγω τιμωρίας, ενώ εκκρεμεί η αναμέτρηση της ΑΕ Καναλίων με τον ΠΑΟΣ Φακιανάκης Β'. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική 21η, το ερχόμενο αγωνιστικό διήμερο 24 και 25, Ολυμπιάδα Καρουσάδων Κάβος, ΑΕ Καναλίων Θύελλα Γαρίτσας, Ατρόμητος Στρογγυλής Δίας Κασιόπης. Οι Φοίνικες υποδέχονται τον Ηρακλή Αιγαίων 10, ο Ηρακλής Πακερών αντιμετωπίζει τον Αστέρα Σπαρτίλα, ο Οδυσσέας Αυλιωτών Μεγάς Αλέξανδρος, Εθνικός Περουλάδων ΠΑΟΣ Φακιανάκης Β, ρεπό έχουν τα Βασιλιάτικα. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ, ξεκινάμε τη μεγάλη κατηγορία National League 2 και τα αποτελέσματα για την 16η αγωνιστική που προηγήθηκε. Μια πολύ σημαντική νίκη πήρε ο Ιόνιος αντιμετωπίζοντας την Παναχαϊκή, νικώντας 77-62, Αχαγιά 82, Αστέρας Τέμενης 63-67, Δόξα Πυρουάρτας Γαργαλιάνη 79-76, Σίγμα Κάπα Ιωάννη Αργώνα Φθισκίου 76-70, Παραμυθιά Αξιωνίνων 64-46, ενώ το παιχνίδι του Προμηθέα με τον Γλαύκο Έσπρο έγινε σήμερα. Στη βαθμολογία, Αχαγιά 82 με 27 βαθμούς στην πρώτη θέση, Προμηθέας με 26, Ιόνιος στην τρίτη βαθμολογική θέση με 25 βαθμούς, με το ίδιο αριθμητικό Γαργαλιάνη, Αστέρας Τέμενης και Δόξα Πυρουάρτας. 24 για Παναχαϊκή και Αργοναυτικίου, 23 για Γλαύκο Έσπερο, 21 για Σίγμα Κάπα Ιωάννα και Παραμυθιά. Στην τελευταία θέση ο Αξιωνίνων, ενώ εκκρεμεί αναμέτρηση που θα γίνει μεθαύριο, Δόξα Πυρουάρτας, Παναχαϊκή. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική, είναι η 17η και θα γίνει την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, περιλαμβάνοντας τις εξής αναμετρήσεις. Αστέρας Τέμενης, Προμηθέας 2014, Γλαύκος Έσπερος, Δόξα Πυρουάρτας, Γαργαλιάνη, Σίγμα Κάπα Ιωάννινα, Παναχαϊκή, Αργοναυτισκίου, Αξίου Ανίνων Αχαγιά 82, ενώ ο Ιόνιος υποδέχεται την ομάδα της Παραμυθιάς. Μένουμε στο μπάσκετ, πάμε στην ΑΣΚΒ να δούμε τι έγινε και εδώ. Βέβαια, είχαμε αναβολές αγώνων, δεν πραγματοποιήθηκε όλη η αγωνιστική που προβλεπόταν. 16η αγωνιστική, πάμε να δούμε τι έγινε. Καταρχήν, οι αναμετρήσεις Κερκυραϊκός Φέακας, το ντέρμπι δηλαδή, αλλά και Λέων Μεσολογγίου ΕΑΣ Άρτας πήραν αναβολή, καθώς παίκτες των δύο ομάδων, του Κερκυραϊκού και του Λέοντα Μεσολογγίου, αγωνίζονται στο εφηβικό πρωτάθλημα και είχαμε τους τελικούς, το Final Four, οπότε δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν με τις ομάδες τους στην ΑΣΚΒ. Από εκεί και πέρα οι αγώνες που έγιναν, Γεια Αγρινίου Πύρος Αρτέων 69-60, ΑΕΚΑΝΑ Λακίου Κρόνους Αγρινίου 58-59, Μολωσί Λέων Κέρκυρας 76-81 και Ένταυρη Κέρκυρας Πας Γιάννενα 57-67. Ρεπό είχε η Νικόπολη. Στην πρώτη θέση η Γεια Αγρινίου έχοντας 27 βαθμούς, η Νικόπολη ακολουθεί με 26, η ΑΕΚΑΝΑ Λακίου έχει 25, ο Κρόνος Αγρινίου έχει 24, όσους και ο Λέων Μεσολογγίου. Η Μολωσία έχουν 23 βαθμούς, συγγνώμη, ΕΑΣ Άρτας στους 22, Λέων Κέρκυρας στους 21, ο Πας Γιάννενα έχει 19, ο Πύρος Αρτέων 18, ο Φέακας με 2 παιχνίδια λιγότερα έχει 16, ο Κερκυραϊκός με 1 παιχνίδι λιγότερο έχει 16 βαθμούς και η Κένταυρη στην τελευταία θέση με 15 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική είναι η 17η. Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου αναμένεται να γίνει η αναμέτρηση Φέακας Λέων Μεσολογγίου. Θα δούμε αν θα γίνει το παιχνίδι αυτό, καθώς ο Λέων Μεσολογγίου πέρασε στον τελικό του Final Four με τους εφήβους και πιθανότατα να αγωνιστούν εκεί και να μην μπορούν να αγωνιστούν κοντρα στο Φέακα. Στις 2 Πας Γιάννενα Γεια Αγρινίου, στις 4 ΕΑΣ Άρτας Κένταυρη και Κρόνος Αγρινίου Πύρος Αρτέων. Στις 6 ΑΕΚ Αναλακίου Μόλωση. Την Κυριακή θα γίνει αναμέτρηση της Νικόπολης με τον Κερκυραϊκό. Ρεπό έχει ο Λέων Κέρκυρας. Αφήνουμε το μπάσκετ και πάμε στο handball. Πάμε να δούμε την Α2 handball ανδρών. Να θυμηθούμε. Σας χρωστάω. Και εκτιμένη ταχύτητα, σας χρωστάω Β' ΑΣΚΒ. Να δούμε τι έγινε μετά την επιστροφή στη δράση για τις ομάδες της Β' ΑΣΚΒ. Να ψήθω ο Σπίγας Νότιας Κέρκυρας 69-48. Πάργα ΓΕΚ 63-53, δεν έγινε το παιχνίδι του Καποδίστρια με τον Πρωτέα Ιγουμενίτσα στη βαθμολογία. Παραμένει πρώτος και αίτητος ο Ναυσίδος έχοντας 12 βαθμούς, με 10 βαθμούς ΓΕΚ και Πάργα, με 7 Πήγας Νότιας Κέρκυρας, 6 ο Καποδίστριας, 5 ο Πρωτέας Ιγουμενίτσας. Υπενθυμίζω ότι ο Πήγασος ξεκίνησε με μείον 1 βαθμό από πέρσι, ενώ η επόμενη αγωνιστική είναι 24 Φεβρουαρίου, ΓΕΚ Ναυσίδος, Πήγας Νότιας Κέρκυρας Καποδίστριας και Πρωτέας Ιγουμενίτσας Πάργα. Τώρα θα πάμε στο handball για να δούμε Α2 handball ανδρών και να δούμε τι προηγήθηκε για την 13η αγωνιστική. Αλέξανδρος Αξούπολης, Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης. Ο Αλέξανδρος πήρε το παιχνίδι 10-0 ενεφαγώνα, καθώς οι Κύκλοπες αποχώρησαν εγγράφως από την αναμέτρηση. Πέρονας Πανσεραϊκός 32-18, Αρχιέλαιος Κατερίνης Χάνθ 26-31, ο Φέακας υποδέχθηκε τον Φίβο Σικιών και ιτήθηκε 15-25, ενώ η Εκμάθηση Αθλημάτων πήρε το παιχνίδι ενεφαγώνα από τον Φίλιππο Βέρειας 10-0.
Στην βαθμολογία, λοιπόν, ο Φίβος Οικείων είναι στην πρώτη θέση, έχοντας 26 βαθμούς. Η εκμάθηση αθλημάτων ακολουθεί με 22, η Χάνδα έχει 20, ο Φέρνας στους 18, Αλέξανδρος Εξούπολης στους 13, Φέρακας Κέρκυρας στους 12, Αρχιέλος Κατρίνης 8, Κύκλωπης Αλεξανδρούπολης 5, ο Πανσεραϊκός 4, μείον 2 για τον Φίλιππο Βέριας. Η επόμενη αγωνιστική είναι το ερχόμενο αγωνιστικό διήμερο, το Σάββατο 24 του μήνα. Φίβος Οικείων εκμάθηση αθλημάτων, ο Φέρακας παίζει με τους Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης, η Χάνθη υποδέχεται τον Φέρωνα. Την Κυριακή η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Αλέξανδρος Εξούπολης, ενώ ο Αρχιέλος Κατερίνης θα πάρει το παιχνίδι από τον Φίλιππο Βέριας 0-10 ανεφαγόνα. Μένουμε στο χάντμπολ, Α2 χάντμπολ γυναικών, να δούμε τι προηγήθηκε και εδώ όσον αφορά την αγωνιστική που πέρασε, 8η αγωνιστική και τα αποτελέσματά της. Καστοριά, Φίλιππος Βέριας 22-23, Φέακας Κερκυραϊκός. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται στην Ομοσπονδία, υπάρχει ως 24 Δευτέρου. Δεν είναι αυτή η τελική ημερομηνία για την διεξαγωγή της αναμέτρησης. Κρατάμε αυτό για την ώρα. Ελπίδες αμυντέου, ο Εθνικός Κοζάνης 0-10 ανεφαγόνα. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία, με τον Εθνικό Κοζάνης να είναι στην πρώτη θέση, έχοντας 14 βαθμούς. Ο Φίλιππος Βέριας ακολουθεί με 10, ο Φέακας έχει 8. Ελπίδες Αμυντέου 4, ο Κερκυραϊκός 2, η Καστοριά χωρίς βαθμό. Οι Ελπίδες Αμυντέου έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Εξού και οι αντίπαλοι παίρνουν τα παιχνίδια ανεφαγόνα. Η επόμενη αγωνιστική είναι το Μάρτι τώρα. Ο Φέακας παίζει στην Καστοριά με την ομώνυμη ομάδα. Ο Κερκυραϊκός παίζει στην Κοζάνη με τον Εθνικό Κοζάνης. Ενώ οι Ελπίδες Αμυντέου θα παραχωρήσουν το παιχνίδι στο Φίλιππο Βέριας. Έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα 10-0 ανεφαγόνα. Μένουμε στο χάντμπολ για να κλείσουμε. Β' Εθνική Χάντμπολ Ανδρών. Να δούμε εδώ τι προηγήθηκε αναφορικά με την 12η αγωνιστική. Πόντι Κυλικής Καστοριά 41-22. Πανόραμα Κοζάνη 37-22. ΑΟ Ιωαννίνων Αγριά Βόλου 26-25. Ήττα για την Αγριά Βόλου στο γκολ. Άρτα Χάντμπολ Δράμα 0-10 ανεφαγόνα. Και Κερκυραϊκός Αναγέννηση Άρτας 10-0 ανεφαγόνα. Έχουν αποχωρήσει δύο ομάδες της Άρτας. Στη βαθμολογία το Πανόραμα έχει 20 βαθμούς, η Πόντι Κυλικής στους 18, όσους και η Αγρία Βόλου. Αμύντες Αμυντέου 14, Δράμα 10, ΑΟ Ιωαννίνων 12, Κερκυραϊκός, ΑΟ Ιωαννίνων 12, συγγνώμη, Δράμα και Κερκυραϊκός 10 βαθμοί. Καστοριά 7, Κοζάνη 3, ενώ οι δύο ομάδες της Άρτας έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Η επόμενη αγωνιστική είναι η 13η. Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου θα γίνουν οι αναμετρήσεις Κοζάνη, ΑΟ Ιωαννίνων, Δράμα, Πόντι Κυλικής και Καστοριά, Αμύντες Αμυντέου. Ο Κερκυραϊκός παίζει την Κυριακή κόντρα στην Αγριά Βόλου, ενώ δεν θα γίνει αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων της Άρτας, καθώς και οι δύο έχουν αποχωρήσει. Πάμε να κλείσουμε με τα αποτελέσματα αγώνων του Σαββατοκύριακου Α2 Πόλο Ανδρών, να δούμε την νίκη του ΝΑΟΚ, καθώς και τα υπόλοιπα αποτελέσματα για την ένατη αγωνιστική. Βόρειος Όμιλος, Νηρέας Χαλανδρίου ΝΑΟΚ 7-13, Μαρούσι Άρης Θεσσαλονίκης 14-13, νίκη κόντρα στον πρωτοπόρο για το Μαρούσι. Φίβος Ηλιούπολη 8-9, Νόλ Άρισσας ο Εκβόλου 9-6. Στη βαθμολογία λοιπόν, ο Άρης Θεσσαλονίκης έχει 22 βαθμούς, ο Νόλ Άρισσας πλησίασε στους 21, ο ΝΑΟΚ έχει 19, η Ηλιούπολη 13, το Μαρούσι 11, ο Φίβος 8, ο Εκβόλου 5 και η Νηρέας Χαλανδρίου 4 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική είναι η 10η και θα γίνει την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, περιλαμβάνοντας τις αναμετρήσεις Ηλιούπολη Μαρούσι, ο Εκβόλου Φίβος, Άρης Θεσσαλονίκης Νηρέας Χαλανδρίου και ο ΝΑΟΚ υποδέχεται την ομάδα της Λάρισσας. Αυτά όσον αφορά όλα όσα έγιναν στο Σαββατοκύριακο, κυρίως για την αγωνιστική δράση. Έγιναν και άλλα όμως, και άλλες εκδηλώσεις, όπως η κοπή πίτας του ΑΟ Κέρκυρα 2015, παρουσία γονιών, εννοείται παιδιών, αθλητών, χορηγών, ανθρώπων που στηρίζουν το σύλλογο, την προσπάθεια που κάνει. Ό,τι μπορούν να δώσουν και να συνεισφέρουν για τις προπονήσεις των αθλητών, βεβαίως και το κάνουν, καθώς μπαίνει υψηλά ο πυχής για το 2024 με παιδιά που έχουν γαλουκηθεί και έχουν μεγαλώσει μέσα από το σύλλογο των ΑΟ Κέρκυρα 2015. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε στην κοπή πίτας του συλλόγου και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Ελένη Κορονάκη, ΑΟ Κέρκυρα 2015, πολύ όμορφη εκδήλωση κοπής πίτας του Συλλόγου, παρουσία πολλών αθλητών, πρωταθλητών, γονιών και ανθρώπων που είναι πολύ ευαίσθητοι όσον αφορά το θέμα του αθλητισμού, βοηθούν με όποιο τρόπο μπορούν και το μέλλον, παρότι οι αθλητικές μας εγκαταστάσεις είναι αυτές που είναι, είναι δίωνο για τους αθλητές της κερκυραϊκής ομάδας. Ελένη μου, πολύ όμορφη εκδήλωση. Ναι, ήταν καλά. Συνδυάσαμε την κοπή της πίτας με την συζήτηση, ομιλία για τη διατροφή που έκανε η κυρία Φωτεινή Ρεύη, που ενημέρωσε τους γονείς και τα παιδιά σχετικά με τη διατροφή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά. Παίζει ρόλο και αυτό, Ελένη, σε έναν αθλητή. Βασικό ρόλο και
είπαμε ότι η επόμενη συνάντηση θα είναι με ψυχολόγο που θα μιλήσει για την ψυχολογία του αθλητή. Η διατροφή και η ψυχολογία είναι βασικά συστατικά της επιτυχίας και της προετοιμασίας. Είναι πολύ σημαντικό που βραβεύετε τους ανθρώπους που σας στηρίζουν και που σε αντίξωες συνθήκες ενισχύουν την προσπάθεια που κάνετε. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή κάνουμε αθλητισμό με τα ψέματα, έτσι μας είπε ένας γονιός σήμερα, είναι αυτοί οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν την αγωνία μας, που καταλαβαίνουν τι σημαίνει να κάνεις αθλητισμό, τι θυσίες θέλει, πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά να βρίσκονται μέσα στα γήπεδα. Και είναι κοντά μας, δηλαδή ό,τι και να ζητήσουμε, επιχειρήσεις που είτε μπορούν, όπως η Ακουαπρό, όπως το Πρίσμα, αλλά και απλοί άνθρωποι που υπήρξαν αθλητές ή είναι άνθρωποι του πολιτισμού και καταλαβαίνουν τον αγώνα μας, στηρίζουν όποτε τους ζητήσουμε. Αυτό το γεγονός ότι υπάρχει μια αίθουσα κατάμεστη από γονείς που ξέρουν ότι οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές για τα παιδιά τους, αλλά παρόλα αυτά εμπιστεύονται το σύλλογο και τον στηρίζουν εξωσημείωτα. Ήταν σήμερα κοντά μας από τα πολύ μικρά παιδιά των Ακαδημιών, 4 και 5 χρονών, μέχρι και αθλητές που έχουν σταματήσει. Είδαν την πρόσκληση και ήρθαν να μας τιμήσουν. Ο σύλλογός μας ουσιαστικά είναι μια μεγάλη οικογένεια, μια μεγάλη αγκαλιά, δεν χανόμαστε ποτέ. Έχει σταθερές αρχές και αξίες. Μιλήσαμε και είπαμε στην παρουσίαση ότι δεν καλούμε στις εκδηλώσεις μας πολιτικούς, δεν θα δείτε σε εμάς πολιτικούς. Πολιτικός θα έρθει μονάχα αν έχει να επιδείξει έργο. Αν δείτε πολιτικό στις εκδηλώσεις μας θα καταλάβετε ότι κάτι έχει γίνει. Προς το παρόν δεν θέλουμε κανένα διακοσμητικό στοιχείο, όσο και να τους στηρίζουμε, όσο και να τους αγαπάμε, όσο και να τους πιστεύουμε, δεν έχουν χώρο ανάμεσά μας για να κάνουν την διαφήμιση τους ή την προβολή τους και να χορτάσουμε κι εμείς χρόνο ανούσιο. Τι περιμένουμε το 2024 από αυτά τα παιδιά, με αυτές τις συνθήκες που προπονούνται βέβαια, αλλά παιδιά που ήδη έχουν ξεχωρίσει και κάνουν μεγάλα πράγματα. Λοιπόν, τα τεστ των παιδιών όλων έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Αν είχαμε κατάλληλες συνθήκες, δεν το συζητάμε, τα παιδιά θα ήταν όλη μέρα εκεί και εμείς θα είχαμε ανθρώπινες συνθήκες. Η φόβη μας η μεγάλη είναι οι τραυματισμοί και οι αρρώστιες, έτσι. Δηλαδή το να μην εκτεθούν στο κρύο και να μην τραυματιστούν λόγω του κρύου. Αυτό είναι το μεγαλύτερό μας άγχος. Κατά τα άλλα νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι και φέτος όπως είπαμε και όπως παρουσιάσαμε και τα παιδιά έχουμε παιδιά σε όλες τις κατηγορίες. Από την K12 μέχρι την K20 θα είναι σε όλους τους αγώνες. Αυτό που βλέπουμε παιδιά που τα θυμάμαι εγώ τόσα μικρά που έχουν μεγαλώσει, έχουν γίνει ολόκληροι άντρες και που αυτό το ότι μεγαλώνουν τα παιδιά μέσα από το σύλλογο δεν είναι. Είναι η φιλοσοφία, είναι η φιλοσοφία που έχουμε εμείς. Δεν μεγαλώνουμε τα παιδιά μόνο αθλητικά. Είμαστε κοντά τους παιδαγωγικά, είμαστε ψυχολογικά, κατανοούμε τα προβλήματά τους. Βάζουμε στόχους μαζί με αυτά και με τις οικογένειές τους. Ό,τι πρόβλημα υπάρχει το λύνουμε ήρεμα, αρμονικά μέσα στο σύλλογο. Δεν έχουμε ανταγωνισμούς με άλλους συλλόγους. Αγαπάμε όλα τα παιδιά, το ίδιο τα παιδιά μας κάνουν παρέα με όλα τα παιδιά, με όλους τους συλλόγους και πιστεύω ότι το πιο βασικό είναι έχουμε ένα Δέλτα Σίγμα που ουσιαστικά μας ακούει, δεν μας επιβάλλει, μας ακούει, πάμε το σύλλογο εμείς όπου θέλουμε να τον πάμε και έχουμε και συναδέλφους, δηλαδή οι βασικοί συνάδελφοι που είμαστε μαζί τόσα χρόνια, είμαστε γυμναστές, φίλοι, αδέρφια, μια παρέα που έχουμε κοινούς στόχους, κοινές αξίες, κοινά πιστεύω, το ίδιο όραμα και πιστεύω ότι αυτό πλέον έχουν εκτιμήσει και τα παιδιά μας που δεν μας ξεχνάνε και οι γονείς τους. Οπότε, καλή χρονιά με υγεία, χωρίς τραυματισμούς, καλή επιτυχία στις διοργανώσεις που θα συμμετέχετε. Λένε μου τα καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε συνέχεια κοντά μας. Πατελής Κοντός, ένας άνθρωπος του πολιτισμού, αλλά βεβαίως κοντά και στον αθλητισμό. Είναι από τους ανθρώπους που στηρίζουν τον Αοκέρκυρα 2015, τους αθλητές, τις πολύ σημαντικές διακρίσεις τους, τον κόπο τους, τις προπονήσεις τους. Στην εκδήλωση Κοπής Πίθας, λοιπόν, παρουσία πάρα πολλών γονιών και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Πώς είδατε την εκδήλωση σήμερα? Εντάξει, είναι από τις όμορφες εκδηλώσεις για τον αθλητισμό. Νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή σήμερα για την εταιρεία μου
να πάρει αυτό το αναμνηστικό για την προσφορά σας και θέλει η εταιρεία να δώσει πολλά συγχαρητήρια στους ανθρώπους αυτούς του συλλόγου, του Ακέρκυρα, διότι καταλαβαίνουμε όλοι και ξέρουμε όλοι με τι στερήσεις και τι αγώνας χρειάζεται να στηριχτούν αυτά τα παιδιά. Και νομίζω ότι έχοντας αυτά τα παιδιά αυτό το θησαυρό στα χέρια τους, νομίζω ότι τον έχουν στο σωστό δρόμο. Έτσι γίνονται μεγάλες επιδόσεις από ό,τι βλέπουμε, πανελλήνια πρωταθλήματα κλπ. Αυτό μας κάνει περήφανος σαν Κερκυραίους και νομίζω ότι θα είμαστε συνέχεια κοντά στο σύλλογο. Άρα πολιτισμός και αθλητισμός είναι δύο στοιχεία πολύ σημαντικά της Κέρκυρας και εκεί και στα δύο έχουμε και διακρίσεις και μεγάλα πράγματα τα οποία έχουν γίνει και πρέπει να υπάρχει στήριξη και στα δύο κομμάτια. Βέβαια, και νομίζω ότι είμαστε και φτωχοί συγγενείς. Δεν υπάρχει στήριξη αυτή που πρέπει και από αυτή που αρμόζει στα παιδιά, διότι εκεί είναι το μέλλον της Κέρκυρας και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Χρειάζονται περισσότεροι πόροι και βέβαια, όπως είπαν και οι άνθρωποι του Συλλόγου, χρειάζεται μεγαλύτερη διεκδίκηση από εμάς τους Κερκυραίους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και πολιτιστικές υποδομές χρειαζόμαστε και αθλητικές υποδομές χρειαζόμαστε και δυστυχώς το κράτος και οι άνθρωποι που διοικούν αυτό το νησί δεν έχουν βοηθήσει όσο αξίζει τόσο τον αθλητισμό όσο και τον πολιτισμό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, να δυναμώσουμε τη φωνή μας, γιατί η Κέρκυρα χρειάζεται και τις πρέπουν πολλά περισσότερα. Δημήτρης Βασιλάκης και ο Γιώργος Σελάς, ο παλιός και ο νέος. Θα μου πεις τώρα τι παλιός. Όλοι εδώ κοντά στον σύλλογο που ακόμη και αν έχουν φύγει ξαναγυρνάνε στην εκδήλωση κοπής πίτας του ΑΟ Κέρκυρα 2015 με πολύ κόσμο, πολλούς γονείς, πολλά παιδιά που διακρίνονται κατά από αντίξωες συνθήκες. Δημήτρη μου, πώς είσαι? Μια χαρά. Πόσο καιρό έχουμε σταματήσει? Τώρα ένα χρόνο, πέρσι. Ένα χρόνο, αλλά όλο εδώ γυρνάς, όλο εδώ γυρνάς. Ναι. Όταν αγωνιζόσουν εσύ, από όταν αγωνιζόσουν εσύ, έχουν αλλάξει καθόλου συνθήκες? Σίγουρα. Προσπαθούμε, προχωράμε. Ναι, οι συνθήκες οι γηπαιδικές όμως, άλλη κουβέντα αυτή. Ναι. Τώρα όπως έχω φύγει δεν γνωρίζω πώς γίνεται. Άρα στον Γιώργο, τι συμβουλή θα έδινε σαν παλιός αθλητής? Κουράγιο. Κατάλαβες, έχουμε εδώ το μοντέλο. Βρε από τόσο Γιώργος ο Σελάς, τόσο μικρούλι με τα γυαλάκια του, με τα αυτά του ήτανε. Πώς μεγάλωσε, Γιώργο μου, τι κάνεις? Μια χαρά, εσείς? Έχεις μεγαλώσει μέσα από το σύλλογο και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είσαι στο καλύτερο σημείο. Τη δεδομένη στιγμή πιστεύω και εγώ, ναι, είχα κάποιες αναποδιές τώρα κάπου 18. Αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύω βρίσκομαι στο καλύτερο σημείο που θα μπορούσα να είμαι. Άρα τι στόχο βάζουμε για το 24 γενικώς? Το 24 όπως και πέρσι είναι το σχολικό, αν και είχαμε ατυχίες με ατυχήματα στο σχολικό πέρσι, το βάλουμε φέτος. Πες μου ένα τρελό όνειρο, τρελό, πολύ. Τρελό είναι η Ολυμπιακή. Ωραίο αυτό το όνειρο, το τρελό. Εκδήλωση κοπής πίτας του ΑΟ Κέρκυρα 2015, παρουσία αθλητών, γονιών και βεβαίως των χορηγών που στηρίζουν τις εκδηλώσεις και τους αθλητές του σωματείου. Ο Ρέστης Μουχλιανίτης, πόσα κομμάτια πίτα έχεις φάει? Ένα. Τι ένα ρε παιδιά, καμιά δεκαριά θέλω. Βρε ο Ρέστη μου, δεν μου λες επειδή μιλήσε και διατροφολόγος σήμερα. Εσύ είσαι εντάξει? Ναι, είμαι εντάξει. Έχω πάρει πρόγραμμα διατροφής από την κυρία Φωτεινή και με βοηθάει. Τι τρώμε, ας πούμε, δηλαδή, εσύ, για να είσαι και στα κοιλιά σου, αλλά να έχεις και την αντοχή για μεγάλες αποστάσεις. Πες μου μία τροφή που πρέπει να τρως. Ας πούμε, κοτόπουλο, μακαρόνια, τα τάνθρακα, δηλαδή. Όλα χρειάζονται. Ναι, όλα χρειάζονται. Ψάρι, τα χεράκια εδώ, ναι. Βάλτε το όμως δύο κομμάτια παραπάνω, ρε παιδιά, πείτε καλή. Καλή ήταν. Τι να ευχηθούμε, τι στόχο βάζεις για το 2024, Ορέστη? Για το 2024. Να έχω πολλά ατομικά ρεκόρ και πολλές επιτυχίες αυτό. Τώρα που έχουμε ένα παραπάνω εξοπλισμό, ένα εκεί τέλος πάντων κάτι της παραπάνω να μπορούμε να κάνουμε φυσικά εμπόδια κτλ. Είναι ένα σύν αυτό για τις προπονήσεις σου? Είναι, ναι, θα με βοηθήσει και για να κάνω. Για να δω και πώς είναι η λίμνη που θα φέτος θα κάνω 2 χιλιόμετρα στήπεδα με λίμνη. Ναι, παλιά πετάγαμε κάτι χόρτα ρε παιδιά. Τώρα τουλάχιστον έχουμε το ξύλο, έχουμε τα αυτά, έχουμε αυτά που πρέπει. Οπότε θα με βοηθήσει. Άρα για το 2024 να ευχηθούμε να είμαστε καλά, χωρίς τραυματισμούς. Ναι, πρώτα απ' όλα αυτό. Να πάρουμε κιλό, όχι, Και οι νιάτες δεν έχουν τέτοια. Μια χαρά είμαστε, μια χαρά. Μια χαρά είμαι, μόνο εγώ τα βλέπω αυτά. Μια χαρά. Ορίστε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Αυτά έγιναν λοιπόν στην εκδήλωση κοπιπίτας του ΑΟ Κέρκυρα 2015 και βραβεύσεις και χαμόγελα πολλά. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε την αναμέτρηση του Αστέρα Πετρητή κόντρα στα Τρίκαλα. Thank you.
ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Έχεις κάποιο μηχάνημα Kärcher? Χρειάζεσαι επισκευή? Kärcher Center στην Κέρκυρα. Κουρτέσεις καρδακάρης. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος. Πωλήσεις, σέρβις και ανταλλακτικά. Εδώ θα βρεις μια τεράστια γκάμα μηχανημάτων για κάθε ανάγκη καθαρισμού, για κάθε σπίτι και επιχείρηση. Μαζί με τα ανταλλακτικά τους, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Πιστοποιημένες λύσεις για όλους. Με γρήγορο, υπεύθυνο και απολύτως αξιόπιστο σέρβις. Γιατί από το 1998 στην Κέρκυρα, Kärcher σημαίνει κουρτέσεις καρδακάρης. Στα τρία γεφύρια και στο 26610-22297. Στην Expert δεν επιλέγεις απλώς μια συσκευή. Επιλέγεις τρόπο να ζεις. Επιλέγεις να είσαι το κέντρο της προσοχής και στο επίκεντρο της τεχνολογίας. Επιλέγεις εμπιστοσύνη, φροντίδα και αληθινή εξυπηρέτηση. Επιλέγεις Expert, τον ειδικό σου άνθρωπο. Τι περιμένεις? Έλα στα Expert στο Σολάρι Κερκυρά. Expert. Τώρα στα Honda Center. Όφελος έως και 50% σε Dove, Pantene, Tresemme, Straight, Palmolive, 30% L'Oréal Paris. Και κερδίστε έως 10% σε γέλεους με τις κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς. Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Κέρκυρα Lines. Τα πλοία της Κέρκυρας. Ταξιδέψτε με τα κλειστού τύπου πλοία μας. Κέρκυρα Express. Αγία Θεοδώρα. Κορφού Spirit. Άνω Χώρα 2. Ο μοναδικός στόλος της Κέρκυρας. Κλείστε online τα εισιτήριά σας με 50% έκπτωση, γρήγορα και οικονομικά. Με την εγγύηση της Kärcher Lines. Τα πλοία της Κέρκυρας. Το πολυκατάστημα Kärcher Stores Παουλής άνοιξε και σας υποδέχεται με πολλές προσφορές. Ηλιακός θερμοσύφωνας 150 λίτρων με επιλεκτικό συλλέκτη τιτανίου, άθραυστο κρύσταλλο και 5 χρόνια εγγύηση μόνο 649 ευρώ. Κλιματιστικό inverter 10.000 BTU, κλάσης α3+, μόνο 299 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων 8 κιλών, 1.000 στροφών και 2 χρόνια εγγύηση μόνο 289 ευρώ. Αφυγρατήρας 12 λίτρων για κάλυψη έως 60 τετραγωνικών μέτρων και λειτουργία καθαρισμού αέρα μόνο 119 ευρώ. Μποτάκι ασφαλείας με μέταλλο, αντικραδασμικό, αδιάβροχο, αντιδιάτριτο και αντιολισθητικό μόνο 14,90. Θα μας βρείτε στο Περιφερειακό Λευκίνης, στη Διασταύρωση Λιμανιού και στα τηλέφωνα 26620-22202 και 26620-29150. Με ένα κλικ στο www.kerkirastores.gr μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε τις παραγγελίες σας με δωρεάν και άμεση παράδοση στο χώρο σας. Για δυνατές προσφορές, έχεις ένα φύλλο κριτικό. Βρες ως την Τετάρτη, βόιο κιμά 8,95 το κιλό. Χρυσή ζύμη, μείον 35%. Everyday και Babylino, μείον 50%. Colgate, Palmolive, Azax και Supline, μείον 50%. Κριτικός, κάθε μέρα δίπλα σας.
Εδώ και 50 χρόνια στην Κέρκυρα, ένα όνομα κυριαρχεί στα τζάμια. Τζάμια Μελίδης. Η πιο σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής σε 1400 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων. Πιστοποιημένα ενεργειακά διπλά κρύσταλλα, καθρέφτες μπιζουτέ, ιαλοπίνακες για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο, αυτόματες πόρτες, κρύσταλλα ασφαλείας, γυάλινα κάγκελα, φυσαρμόνικες, ντουζιέρες, όλα με την ασφάλεια και την ποιότητα Μελίδης. Τζάμια Μελίδης. Μια σχέση εμπιστοσύνης. Ράδιο Κέρκυρα και Sky μαζί για πληρέστερη ενημέρωση. Ουρανός και γη. Μορφές και χρώματα. Παράδοση και μνήμες του τόπου μας. Με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο. 20 χρόνια όνειρο. 20 χρόνια δημιουργία. Ξύλων ΑΕ. Επιστροφή για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Αθλολογίες και πάμε να δούμε μια πολύ ωραία αναμέτρηση που έγινε στο Ανοσιακό Γήπεδο. Ο Αστέρας Πετρητή υποδέχτηκε για την 23η αγωνιστική την ομάδα των Τρικάλων, την οποία και νίκησε με 3-0. Με πολύ ωραία γκολ, με πολύ ωραίες φάσεις, με τον κόσμο να δίνει δυναμικό παρόν. Με τρεις πολύτιμους βαθμούς για την ομάδα του Γιάννη Σφακιανάκη. Να σας πω ότι η ομάδα ΑΟ Τρίκαλα δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις μετά την αναμέτρηση, ούτε ο εκτελών χρέη προπονητή, ο κύριος Ρούσας, αλλά ούτε και οι παίκτες της ομάδας. Πάμε να δούμε λοιπόν εμείς πάσεις, γκολ και δηλώσεις από την ομάδα του Αστέρα Πετρητή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Ενωσιακό Γήπεδο στο Κανόνι. Είναι η αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής μεταξύ του Αστέρα Πετρητή και της ομάδας των Τρικάλων. Τζαφέστας θα τροφοδοτήσει τον Ρουμελιώτη και εκείνος θέλει να ανέβει, δίνοντας τον Γογουβίτη υπό το βλέμμα του Σαμάντα. Κιλιάρας τρέχει, κοντά του ο Πατρώνης, θα γίνει η προσπάθεια και θα μπλοκάρει ο Παπαδόπουλος στην πρώτη φάση της αναμέτρησης, καθώς συμπληρώσαμε 3 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο. Ιωάννου συγκρατεί υπό την πίεση του Χαρδικιώτη, η μπάλα στον Τζέλη. Τζέλη σηκώνει την μπάλα, ελέγχει, φωνάζει ο Τζαφέστας και συγκρατεί στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γκουβίτης και ο Γεωργακόπουλος θέλουν να το επιστρέψει την μπάλα υπό την πίεση του Ζαΐμι. Θα γυρίσουν την μπάλα εκεί οι παίκτες του Αστέρα Πετρητή, χωρίς να βρίσκεται όμως κάποιος από την κερκυριακή ομάδα. Ήταν λίγο πιο μακριά ο Κιλιάρας για να αξιοποιήσει την παλιά αυτή. Τζαφέστας θέλει να ξαναβάλει την μπάλα μπροστά. Σαμάντας θέλει να τη διεκδικήσει ο Κρητικός, η μπάλα στο κέντρο. Μελιώτης ακόμη πιο πίσω στον Γαρδικιώτη και εκείνος θέλει να οργανώσει το παιχνίδι για τον Αστέρα Πετρητή, δίνοντας τον Γεωργακόπουλο. Πριν να κουμπίσει την μπάλα ο Κιλιάρας, πρώτος ο Σαμάντας και οι παίκτες των Τρικάλων θέλουν να κάνουν τη σέντρα με στόχο τον Αλεξίου, αλλά βγαίνει ο Τζαφέστας και ασφαλίζει, συμπληρώνοντας το 1ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λούβρος θα κάνει την παλιά για τον Γεωργακόπουλο. Εκεί θα τον σταματήσει ο Πατρώνης, ο παίκτης της ομάδας των Τρικάλων. Ο κύριος Τσιόρη συνεχίζει την αναμέτρηση με τον Μεντή να δίνει στον Γεωργοπάλη, έχοντας κοντά του τον Αλεξίου. Λούβρος, Γεωργοπάλης. Θα κάνει την παλιά για τον Γεωργακόπουλο, θα περάσει δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Παπαδόπουλου η μπάλα. Τον Γογουβίτη, εκείνος, τον Μεντή, συγγνώμη, εκείνος θα σηκώσει την μπάλα, αλλά είναι αρκετά δυνατή. Περνάει πάνω από το κεφάλι του Γιάννη Σκόνδρα, η μπάλα από τον Κιλιάρα, ο οποίος θα κάνει ένα σουτ πάνω από την εστία του Παναγιώτη Παπαδόπουλου. Η μπάλα στον Τζαφέστα και από εκεί στον εκ των αρχηγών Γιώργο Γαρδικιώτη. Γαρδικιώτης, ο οποίος τροφοδοτεί τον Γεωργακόπουλο, ελέγχει την μπάλα, τη δίνει στον Γογουβίτη. Γογουβίτης για τον Κιλιάρα, έχει απέναντί του τον Τζέλη. Κιλιάρας θέλει να περάσει τα εμπόδια. Ο έμπειρος παίκτης του Αστέρα Πετρητή να κάνει ένα σουτ.
Σουτ πάσα κάπως στον Κώστα Γεωργακόπουλο, ποιος θα απομακρύνει στο σημείο που βρίσκεται ο Σπύρος ο Τσιάβος, ο οποίος θέλει να ξαναβάλει την μπάλα μπροστά. Τρέχει εκεί ο Λούβρος να την κοντρολάρει, να την κατεβάσει υπό την πίεση του παίχτη του, των Τρικάλων. Πέφτει ο Παπαδόπουλος και μπλοκάρει την μπάλα. Μόλις μπήκαμε στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Γιάννης Βακενάκης για την ομάδα του Αστέρα Πετρίτη, πάντα με το γούρι βεβαίως, έκανε τα δύσκολα εύκολα κόντρα στα Τρίκαλα. Νίκησε με 3-0 σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είχε και δοκάρι, είχε και ωραίες φάσεις. Πώς ήταν το παιχνίδι? Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, πιο πολύ στο κομμάτι το ψυχολογικό, που ερχόμασταν μια κακή ήττα. Δουλέψαμε όλη την εβδομάδα πιο πολύ πάνω στην ψυχολογία. Ένα τακτικό πλάνο που είχαμε, γιατί είχαμε διαβάσει πάρα πολύ καλά την ομάδα των Τρικάλων, ξέραμε τα τουτουίτς και τα μειονεκτήματά της. Καταφέραμε στο πρώτο ημίχρονο, και το σκορ θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο, να πετύχουμε ένα γκολ που μας έβαλε το άγχος και την πίεση που είχαμε από τις πολλές χαμένες ευκαιρίες. Μπήκαμε στα αποδυτήρια, είπαμε ότι δεν πρέπει να σταθούμε στο 1-0, γιατί πολλές φορές φέτος την έχουμε πατήσει στα τελευταία λεπτά. Έπρεπε να μπούμε μέσα σαν 0-0, να βάλουμε ένα δεύτερο και ένα τρίτο γκολ να μπορέσουμε, να μας αποβάλει να μας φύγει το άγχος, για να μπορούμε να παίξουμε και ένα καλό και ποιοτικό ποδόσφαιρο. Νομίζω η ομάδα μου σήμερα τα έχει όλα. Ήταν το πιο σοβαρό παιχνίδι που κάναμε. Κερδίσαμε την ομάδα των Τρικάλων με 3-0, που ξέρετε ότι δυσκολευόμαστε λίγο στο γκολ. Και σήμερα δυσκολευθήκαμε. Είχαμε τουλάχιστον 10 κλασικές ευκαιρίες να πετύχουμε κάποιο γκολ, δεν τα καταφέραμε. Και το σημαντικό είναι ότι η αντίπαλή μας δεν μας απειλήσε σχεδόν ούτε μία φάση. Μία φάση, νομίζω, από ένα απευθείας φάουλ του Σκόνδρα το έβγαλε ο Χρήστος ο Τζαφέστας. Και βλέπουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Αυτό το κράμα λοιπόν παικτών που έχει φτιάξει στην ομάδα, έμπειροι παίκτες με εμπειρία σε μεγάλες ομάδες, νέοι παίκτες με ταλέντο, φαίνεται ότι αποδίδει. Σίγουρα. Σήμερα αγωνιστήκανε αρκετά νεαρά παιδιά, όπως είναι ο Σπύρος ο Τσιάβος, ο οποίος έχει πάρει θέση βασικού στην ομάδα μας, προερχόμενος από την Ακαδημία μας και από το τοπικό. Ο Μαρίτσας, ο Κώστας, ο οποίος μπαίνει και αυτός σιγά σιγά να ετοιμαστεί και αυτός, αν η ομάδα παραμείνει του χρόνου, να μπορούμε να έχουμε μια αμυντική λύση, που είναι εξίσου πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και όχι μόνο αυτός, και ο Ρουμελιώτης και ο Γουβίτης και όλα τα παιδιά, να μην είναι ο Στεργίου, να μην ξεχάσω και κανέναν. Νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα κράμα έμπειρων και νεαρών ποδοσφαιριστών και μακάρι να συνεχίσουμε την καλή εικόνα αγωνιστική που είχαμε σήμερα, για να μπορούμε στο τέλος να παραμείνουμε στην κατηγορία, σε μια πολύ δύσκολη κατηγορία. Πέφτουν πάρα πολλές ομάδες, αλλά βάσει εικόνας και απόδοσης που έχω δει σχεδόν όλες τις ομάδες, νομίζω ότι στο τέλος, κάνοντας ταμείο, αν έχουμε πέσει, θα είμαστε αυτόχειρες. Έχουμε χάσει πολλά παιχνίδια που δεν θα έπρεπε να χάσουμε, έχουμε χάσει πολλούς βαθμούς και πιστεύω να καταλάβαν τα παιδιά ότι πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους και πρέπει να μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι σαν ένα τελικός. Πάρε με περισσότερη αισιοδοξία για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Σίγουρα. Μετά το παιχνίδι, και όχι μόνο τους τρεις βαθμούς, αλλά και από την εικόνα της ομάδος, γενικότερα από την παρουσία των ποδοσφαιριστών έμπειρων και νεαρών, νομίζω ότι άμα το συνεχίσουμε αυτό, η ομάδα θα μείνει στην κατηγορία. Κιλιάρας τώρα. Να δούμε τον Κιλιάρα που έχει απέναντί του τον Μπέκα. Γεωργοπάλης. Θέλει να γυρίσει, Γεωργοπάλης, θα δώσει στον Κιλιάρα, πάνε πάνω του οι παίκτες των Τρικάλων, προσπαθεί να αξιοποιήσει την μπάλα, θα βγει ο Παπαδόπουλος, θα απομακρύνει, την περίμενε πιο ψηλά την μπάλα, την περίμενε, περίμενε μια πάσα προς τον Γεωργακόπουλο. Κρατεί την μπάλα ο Γουβίτης, τροφοδοτεί τον Ρουμελιώτη, θα κάνει τη σέντρα εκείνο, σηκώνεται ο Γεωργακόπουλος για να πιάσει την κεφαλιά. Η μπάλα στα πόδια του Λούβρου, ο οποίος πιέζεται από τους παίκτες των Τρικάλων και τελικά η προσπάθειά του δεν γίνεται απειλητική στο τέλος, αλλά χειροκροτείται από τον κόσμο που βρίσκεται στο γήπεδο το Ενωσιακό, στο κανόνι για την αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής. Δημήτρης Κιλιάρας αυτή τη φορά στην εκτέλεση του κόρνερ για τον Αστέρα Πετρίτη. Κιλιάρας έτοιμος για να εκτελέσει, θα γίνει εκτέλεση του κόρνερ, θα γυρίσει εκεί ο Χαρδικιώτης, θα πέσει ο Παπαδόπουλος στη δεύτερη προσπάθεια του Αστέρα Πετρίτη με το Μεντί. Συνέχεια με τον Γιάννη Σκόνδρα, στο σημείο που βρίσκεται ο Γουβίτης και απομακρύνει, Γεωργακόπουλος,
βάζει την μπάλα ακόμη πιο μπροστά, εκεί που τρέχει ο Λούβρος, κεφαλιά όμως από τον Γιάννη Σκόνδρα, συγγνώμη. Ο Κυλιάρας δεν θα βάλει την μπάλα μπροστά, τρέχει ο Λούβρος, θα κάνει το σουτ. Πολύ ψηλό το σουτ του Κώστα Λούβρου. Χωρίς να απειλήσει τον Παπαδόπουλο, αλλά ήταν μια καλή φάση. Θέλει να τροφοδοτήσει τον Ιωάννου, η μπάλα στον Γιάννη Σκόνδρα. Εκείνος για τον Σαμάντα υπό την πίεση του Μεντί. Μεντής για τον Κυλιάρα. Τρέχει ο Τζέλης για να τον πιέσει. Κυλιάρας ψάχνει να βρει το χώρο. Συγκρατεί την μπάλα, κάνει τις προσποιήσεις του, γυρίζει στον Γογουβίτη, του επιστρέφει την μπάλα εκείνος. Κυλιάρας υπό την πίεση του Τζέλη. Κυλιάρας κοντά στο σημείο του κόρνερ, η προσπάθειά του εκτός των γηπεδικών ορίων. Τώρα λοιπόν θα εκτελέσει το κόρνερ ο Κυλιάρας. Κυλιάρας θα εκτελέσει αρκετά ψηλά, θα βγει ο Παπαδόπουλος, θα πέσει όμως στο έδαφος ο παίκτης του Πετριτή, ο οποίος θα κάνει την κεφαλιά χωρίς να βρει στόχο, παρότι φάνηκε από εδώ ότι ήταν πολύ κοντά στον γκολ ο Κώστας Γεωργακόπουλος με τον Δημήτρη Κυλιάρα. Κόρνερ λοιπόν για τον Πετριτή με τον Κυλιάρα. Θα κάνει την εκτέλεση. Θα απομακρυνθεί η μπάλα. Θα γίνει το σουτ από το Μεντί στο δοκάρι του Παπαδόπουλου. Το σουτ του Νίκου Μεντί. Γεωργάκης σηκώνει την μπάλα στο σημείο που βρίσκεται ο Γιάννης Κόνδρας, αλλά ο Κώστας Γεωργακόπουλος κάνει μια κεφαλιά απομακρύνοντας την μπάλα, δίνοντάς την στον Γιώργο Πάλι, ο οποίος ανεβαίνει, θα δώσει στον Λούβρο, ο οποίος πιέζεται από τον Πατρώνη, και το σουτ που θα γίνει τώρα από τον Κυλιάρ, θα βρει το χώρο ο Παπαδόπουλος ακόμη μια φορά, θα πει όχι, απίστευτος ο τερματοφύλακας των Τρικάλων. Ακόμη μια φορά ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος θα αρνηθεί γκολ στους παίκτες. Ακόμη δεύτερη συνεχόμενη φορά. Τι έκανε ο Παπαδόπουλος στην προσπάθεια του Κυλιάρα. Απίστευτος πραγματικά ο τερματοφύλακας των Τρικάλων. Ο Αστέρας Πετριτή έκανε τα δύσκολα εύκολα κόντρα στην ομάδα των Τρικάλων. Πήρε μια πολύ σημαντική νίκη με τελικό σκορ 3-0. Και δημιουργός ενός γκολ και δημιουργός πολλών φάσεων. Και ατελείωτα χιλιόμετρα σήμερα στο γήπεδο για τον Δημήτρη Κυλιάρα. Πώς το βίωσε το παιχνίδι? Εντάξει, παίζαμε μια μεγάλη ομάδα. Έτσι, τα Τρικάλα είναι μεγάλη ομάδα και κανονικά πρέπει να είναι και σε μεγαλύτερη κατηγορία. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μπήκαμε δυνατά στο παιχνίδι, κάναμε κάποιες φάσεις. Νομίζω δεν απειληθήκαμε πολύ. Κάνα δύο φάσεις κάναμε η αντίπαλη ομάδα. Και ευτυχώς ο τερματοφύλακας μας αντέδρασε σωστά. Ήμασταν πολύ καλά αμυντικά, επιθετικά, συγκεντρωμένοι πολύ. Κάναμε τις φάσεις, βάλαμε γκολ και ευτυχώς πήραμε μια μεγάλη νίκη και βαθμολογικά και με ένα μεγάλο όνομα της κατηγορίας με 3-0, και αυτό μας δίνει ψυχολογία και όθηση για τη συνέχεια. Εκτός από το δικό σου τέρμα, είδα ότι σε στιγμές που ήσουν σε πολύ κέρυες θέσεις έψαχνα να βρεις συμπαίκτη για να δώσεις την πάσα σε κάποιον που ήταν σε λίγο καλύτερη θέση, άρα φαίνεται ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα και μια καλή συνεργασία γενικότερα στην ομάδα. Σίγουρα υπάρχει ένα καλό κλίμα και σίγουρα θα ήμασταν και καλύτερα βαθμολογικά αν ήμασταν και λίγο πιο τυχεροί, ειδικά στα παιχνίδια τα εκτός έδρας. Εγώ είμαι πιο πολύ τέτοιος παίχτης. Δεν κυνηγάω τόσο τον γκολ παρά να δώσω assist. Πάντα ήμουν έτσι. Όχι ότι δεν μου αρέσει να βάζω γκολ, εννοείται. Πάντα σε όλους αρέσει να βάζουν γκολ. Σημασία όμως έχει να κερδίζει η ομάδα που αγωνίζεσαι και όχι ποιος θα βάλει τον γκολ, ποιος θα κάνει assist κτλ. Αυτό το κράμα όμως που έχει φτιάξει ο Πετριτής με κάποιους πολύ έμπειρους παίκτες, οι οποίοι δίνουν και το καλό παράδειγμα στους μικρότερους παίκτες αλλά και ταλαντούχα παιδιά, είναι ένα κράμα αποτελεσματικό. Σίγουρα βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο μέχρι τώρα. Θα μπορούσε να βγει και παραπάνω με κάποιες νίκες. Εντάξει, η ομάδα έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και παιδιά που έχουν παίξει σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Μέλημά μας, με εμάς τους μεγαλύτερους, είναι να δίνουμε πάντα το καλό παράδειγμα, να προσπαθούμε να παίζουμε σωστό ποδόσφαιρο για τους μικρότερους, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάνε και αυτοί κάπου ψηλότερα. Και θα χαρούμε, εννοείται, οι πιο μεγάλοι να δούμε κάποια παιδιά σε πιο μεγάλες κατηγορίες. Σαφέτ Ζαΐμι, και εμείς είμαστε στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Ζαΐμι σηκώνει την μπάλα. Τζαφές τα συγκρατεί πολύ άνετα ο τερματοφύλακας του Αστέρα Πετριτή.
Τσιάβος, για τον Λούβρο, έχει κοντά τον Πατρώνη, κριτικός. Στο σημείο που βρίσκεται ο Μέντις, κατεβάζει την μπάλα από την πίεση τώρα του Αλεξίου. Μέντις θα κάνει τη σέντρα για τον Γογουβίτη και ο Παπαδόπουλος έτοιμος υποδέχεται την μπάλα. Δίνει στον κριτικό. Τρέχει όμως να την προλάβει ο Νίκος Κριτικός. Ήταν αρκετά δυνατή η παλιά, την προλαβαίνει. Ο έμπειρος παίκτης του Αστέρα Πετρητή τροφοδοτεί τον Γιώργο Πάλι. Εκείνος για τον Κιλιάρα. Κιλιάρας γίνεται απειλητικός. Θέλει να τροφοδοτήσει και θα πετύχει τον γκολ. Ο Κιλιάρας από κοντά δεν τα κατάφερε, αλλά ο Γογουβίτης τα κατάφερε. Ο Άγγελος Γογουβίτης πέτυχε τον γκολ και άνοιξε το σκορ. Πάνω του ο Γιωργάκης, Μεντής, για τον Γιώργο Πάλι, τρέχει πάνω του ο Μπρανίτσας. Γιώργο Πάλις περνάει τα εμπόδια των παικτών, των τρικάλων. Δεν έχει απομακρυνθεί η μπάλα από το σημείο και τώρα θα σφυρίξει ο κύριος Τσιώρης. Μπερδεύτηκαν πολλά πόδια και πολλοί παίκτες στο σημείο. Στόχο τον Κιλιάρα, Κιλιάρας. Η Ρίζη περνάει τα εμπόδια. Λούβρος κάνει την κίνηση και τον Κώστα Γεωργακόπουλο. Θα κάνει το σούτ, απομακρύνει. Ο Παπαδόπουλος παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας ο τερματοφύλακας των Τρικάλων. Έχουμε πει ότι σήμερα, παρότι δέχτηκε ένα γκολ στο 42 από τον Γογουβίτη, είναι το πρόσωπο του αγώνα ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Έχει σηκωθεί παίκτης από τον Αστέρα Πετρητή και προθερμαίνεται, νομίζω είναι ο Πέτρος Τεργίου. Να δούμε εμείς το φάουλ, το οποίο θα εκτελέσει ο Νίκος Κόνδρας και θα πέσει ο Τζαφέστας στην γωνία του, ο οποίος θα απομακρύνει την μπάλα. Μία πολύ καλή στιγμή για την ομάδα των Τρικάλων. Και συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο, μπάλα βγήκε εκτός των αγωνιστικών ορίων. Βάζει την μπάλα, Γιώργο Πάλι, στενε τη βάλει μπροστά, αλλά δεν είναι κανείς. Δεν είναι κανένα συμπαίκτης μπροστά, οπότε ο Ζαΐμι παρακολουθεί την πορεία της μπάλας όσο του φτάνει στον Παπαδόπουλο. Τρέχει ο Κιλιάρας για να γίνει απειλητικός ο Δημήτρης Κιλιάρας. Μπάλα είναι μπροστά, δεν τα παρατάει. Δεν τα παρατάει ο Δημήτρης Κιλιάρας, πάει κοντά και το γκολ από τον Δημήτρη Κιλιάρα. Απίστευτος ο έμπειρος παίκτης του Αστέρα Πετρητή. Κάνει το 2-0. Στο 64 ο Δημήτρης Κιλιάρας πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του και Δημήτρης Κιλιάρας ξανά θα δώσει στο Λούβρο και θα πετύχει τον γκολ από κοντά ο Κώστας Λούβρος. Τρίτο γκολ για τον Αστέρα Πετρητή, δεύτερο πολύ γρήγορο γκολ. 3-0 από τον Αστέρα Πετρητή με τον Κώστα Λούβρο. Έχει καλέσει παίχτες κοντά του ο Γιάννης Φακιανάκης, Γιώργο Πάλις τώρα. Γιώργο Πάλις θέλει να περάσει το εμπόδιο του Γιωργάκη. Γιώργο Πάλις δίνει μάχη απέναντι στο Γιωργάκη, ο αρχηγός του Αστέρα Πετρητή. Και ο Βασιλείου θέλει να τον σταματήσει, απομακρύνει ο Γιάννης Κόνδρας τώρα. Μεντής. Καρδικιώτης. Υπό την πίεση του Ιωάννου θα πέσει ο εκ των αρχηγών του Αστέρα. Ετοιμάζονται αλλαγές. Κωστόπουλο θα φτάσει στον Παπαδόπουλο και εκείνος θα απομακρύνει στο σημείο που βρίσκονται οι παίκτες του Αστέρα Πετρητή. Κριτικός θα στρώσει την μπάλα για τον Γιόρκοβιτς, ο οποίος θα στείλει την μπάλα έξω. Ήταν μια ωραία φάση. Άγγελος Γογκουβίδης για την ομάδα του Αστέρα Πετρητή επιβλήθηκε τον Τρικάλων 3-0. Ο Άγγελος άνοιξε το σκορ στο 42 και έπαιξε πάρα πολύ καλά, έτρεξε πάρα πολύ, πολλά χιλιόμετρα σήμερα. Πώς το είδες το παιχνίδι? Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο, το ξέρω από την αρχή. Δουλέψαμε όλη την εβδομάδα πάνω στον αντίπαλο. Πιστεύω ότι ήμασταν κυρίαρχοι σε όλο το παιχνίδι. Ήμασταν πρώτοι στις φάσεις. Ήρθε το 1-0 σχετικά αργά, χάσαμε κάποιες ευκαιρίες. Και εκεί άνοιξε η άμυνα των Τρικάλων, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Κάναμε το 2 και το 3-0 και εκεί πιστεύω ότι κρίθηκε το παιχνίδι. Πολύ σημαντικό αποτέλεσμα κόντρα σε μια δυνατή ομάδα με ιστορία επίσης. Αυτοί οι τρεις βαθμοί σας γεμίζουν αισιοδοξία για τη συνέχεια? Σίγουρα κάθε νίκη είναι σημαντική. Οι τρεις βαθμοί μας δίνουν κουράγιο για τη συνέχεια και πάμε σε ένα παιχνίδι την επόμενη Κυριακή με την Άρτα. Πρέπει να τα δώσουμε όλα και να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Αυτό το κράμα που υπάρχει στην ομάδα, έμπειροι παίκτες, νέοι παίκτες, ταλαντούχοι παίκτες όπως και εσύ, είναι ένα κράμα που είναι αποδοτικό. Υπάρχει αυτή η αλληλοβοήθεια και εκτός γηπέδου? Σίγουρα υπάρχουν παίκτες που έχουν παίξει σε μεγαλύτερες κατηγορίες και εμάς οι μικρούς μας βοηθάνε σε όλους τους τομείς να γίνουμε καλύτεροι μέσα από την προπόνηση και αυτό πιστεύω βγαίνει και στον αγώνα. Στόχος η παραμονή στην κατηγορία, πιστεύεις ότι με τα αποτελέσματα που έρχονται σιγά σιγά είναι εφικτός ο στόχος? Πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε και με την εμφάνισή μας στη σημερινή δείξαμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε και ζητάμε και από τον κόσμο να είναι κοντά μας. Και ο Χρήστος Γεωργοπάλης θα εκτελέσει το κόρνερ για τον Αστέρα. Γεωργοπάλης, πρώτος ο Πούλος, αλλά έχουμε σφύριγμα από τον κύριο Τσιόρια, φάουλ υπέρ των Τρικάλων. Ο Στόπουλος πιέζουν τον παίχτη του Αστέρα Πετριτή, Κώστας Γεωργακόπουλος κάνει ένα σούτ. Η αλήθεια είναι ότι άξιζε και ένα γκολ από τον Κώστα Γεωργακόπουλο. Έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια σήμερα και εκείνος. Φωνάξει και τους υπόλοιπους παίχτες κοντά του ο Γιάννης Φακενάκης που έκαναν προθέρμανση, όπως και ο Τάκης Ρούσας. Και να δούμε τι γίνεται με τον Πέτρο Στεργίου να αποφεύγει τα εμπόδια του Κωστόπουλου και του Γεωργάκη. Σηκώνεται η μπάλα από τον Νίκο Κρητικό, χωρίς να γίνει απειλητική, στο 8ο-20ο λεπτό της αναμέτρησης. Αστέρας Πετριτή Τρίκαλα 3-0, η μπάλα στα πόδια του Μπρανίτσα, τροφοδοτεί τον Μαγκούτη, εκείνος δίνει στον Γεωργάκη. Μπάλα για τον Ιωάννου Βασιλείου, θέλει να βρει το χώρο για να γυρίσει. Γεωργάκης θα κάνει ένα σούτ, θα διώξει ο παίκτης του Αστέρα Πετριτή. Και ο Νίκος Κόνδρας θα επιχειρήσει ένα σούτ υπό την πίεση των παικτών του Αστέρα Πετριτή χωρίς να βρει στόχο. Είχε δοκάρι, είχε ευκαιρίες και άλλες η ομάδα του Γιάννη Σφακιανάκη. Και διανύουμε τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Μπάλα στα πόδια του Σούκερα, τον Μαρκάριο Γεωργάκης, θέλει να κερδίσει την μπάλα ο παίκτης των Τρικάλων. Σούκερα συγκρατεί, στρώνει την μπάλα μπροστά και τον Τζοκοβίτς. Εκείνος θα γυρίσει στον Πέτρο Στεργίου. Στεργίου θα γυρίσει, θα κάνει το σούτ, θα απομακρύνει ο Πατρώνης. Κωστόπουλος θέλει να συγκρατήσει την μπάλα. Έτσι όρις το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Γεωργάκη να γίνεται κάτοχος της μπάλας, τροφοδοτεί τον Βασιλείου. Βασιλείου ανεβαίνει, θα δώσει στον Νίκο Σκόνδρα, αλλά είναι δυνατή η μπαλιά. Και ο Γεωργάκης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μαγκούτη να ψάχνει επιλογή. Μαγκούτης. Κερδίζει την μπάλα ο Τσιάβος, ο οποίος θα τροφοδοτήσει τον Πέτρο Στεργίου. Του επιστρέφει την μπάλα εκείνος. Τσιάβος απέναντι στον Παπαδόπουλο. Θα βγει ο τερματοφύλακας των Τρικάλων, θα πλώσει το πόδι εκεί και θα κάνει μία ακόμη απόκρουση. Έχουμε μια προσπάθεια από τον Κοντογιώργο, θα τον σταματήσει όμως ο παίκτης του Αστέρα Πετριτή. Τελευταίο σφύριγμα από τον Παναγιώτη Τσιόρη, Αστέρας Πετριτή Τρίκαλα 3-0, με Γογουβίτη, Κιλιάρα και Λούβρο, τρεις πολύτιμοι βαθμοί για την ομάδα του Γιάννη Σφακιανάκη στην 23η αγωνιστική. Αυτά έγιναν στην αναμέτρηση για την 23η αγωνιστική, Αστέρας Πετριτή Τρίκαλα 3-0. Διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πετάνγκ.
ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Intersport. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Έχεις κάποιο μηχάνημα Kärcher? Χρειάζεσαι επισκευή? Kärcher Center στην Κέρκυρα. Κουρτέσεις Καρδακάρης. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος. Πωλήσεις, σέρβις και ανταλλακτικά. Εδώ θα βρεις μια τεράστια γκάμα μηχανημάτων για κάθε ανάγκη καθαρισμού, για κάθε σπίτι και επιχείρηση. Μαζί με τα ανταλλακτικά τους, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Πιστοποιημένες λύσεις για όλους. Με γρήγορο, υπεύθυνο και απολύτως αξιόπιστο σέρβις. Γιατί από το 1998 στην Κέρκυρα, Kärcher σημαίνει Κουρτέσεις Καρδακάρης. Στα τρία γεφύρια και στο 26610-22297. Στην Expert δεν επιλέγεις απλώς μια συσκευή. Επιλέγεις τρόπο να ζεις. Επιλέγεις να είσαι το κέντρο της προσοχής και στο επίκεντρο της τεχνολογίας. Επιλέγεις εμπιστοσύνη, φροντίδα και αληθινή εξυπηρέτηση. Επιλέγεις Expert, τον ειδικό σου άνθρωπο. Τι περιμένεις? Έλα στα Expert στο Σολάρι Κερκυρά. Expert. Τώρα στα Honda Center. Όφελος έως και 50% σε Dove, Pantene, Tresemme, Straight, Palmolive. 30% L'Oréal Paris. Και κερδίστε έως 10% σε γέλεους με τις κάρτες της Τράπεζας Πειραιός. Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Κέρκυρα Lines. Τα πλοία της Κέρκυρας. Ταξιδέψτε με τα κλειστού τύπου πλοία μας. Κέρκυρα Express. Αγία Θεοδώρα. Κορφού Spirit. Άνω Χώρα 2. Ο μοναδικός στόλος της Κέρκυρας. Κλείστε online τα εισιτήριά σας με 50% έκπτωση, γρήγορα και οικονομικά. Με την εγγύηση της Κέρκυρα Lines. Τα πλοία της Κέρκυρας. Το πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores Παουλής άνοιξε και σας υποδέχεται με πολλές προσφορές. Ηλιακός θερμοσύφωνας 150 λίτρων με επιλεκτικό συλλέκτη τιτανίου, άθραυστο κρύσταλλο και 5 χρόνια εγγύηση μόνο 649 ευρώ. Κλιματιστικό ινβέρτερ 10.000 BTU, κλάσης α3 Plus, μόνο 299 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων 8 κιλών, 1.000 στροφών και 2 χρόνια εγγύηση μόνο 289 ευρώ. Αφιγραντήρας 12 λίτρων για κάλυψη έως 60 τετραγωνικών μέτρων και λειτουργία καθαρισμού αέρα μόνο 119 ευρώ. Μποτάκι ασφαλείας με μέταλλο, αντικραδασμικό, αδιάβροχο, αντιδιάτριτο και αντιολισθητικό μόνο 14,90. Θα μας βρείτε στο Περιφερειακό Λευκίνης, στη Διασταύρωση Λιμανιού και στα τηλέφωνα 26620-22202 και 26620-29150. Με ένα κλικ στο www.kerkirastores.gr μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε τις παραγγελίες σας με δωρεάν και άμεση παράδοση στο χώρο σας. Για δυνατές προσφορές, έχεις ένα φύλλο κριτικό. Βρες ως την Τετάρτη, βόιο κιμά 8,95 το κιλό. Χρυσή ζύμη, μείον 35%. Everyday και Babylino, μείον 50%. Colgate, Palmolive, Azax και Supline, μείον 50%. Κριτικός, κάθε μέρα δίπλα σας.
Εδώ και 50 χρόνια στη Κέρκυρα, ένα όνομα κυριαρχεί στα τζάμια. Τζάμια Μελίδης. Η πιο σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής σε 1400 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων. Πιστοποιημένα ενεργειακά διπλά κρύσταλλα. Καθρέφτες μπιζουτέ. Οι αλοπίνακες για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο. Αυτόματες πόρτες. Κρύσταλλα ασφαλείας. Γυάλινα κάγκελα. Φυσαρμόνικες. Ντουζιέρες. Όλα με την ασφάλεια και την ποιότητα Μελίδης. Τζάμια Μελίδης. Μια σχέση εμπιστοσύνης. Ράδιο Κέρκυρα και Sky μαζί για πληρέστερη ενημέρωση. Ουρανός και γη. Μορφές και χρώματα. Παράδοση και μνήμες του τόπου μας. Με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο. 20 χρόνια όνειρο. 20 χρόνια δημιουργία. Ξύλων ΑΕ. Επιστροφή για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής Αθλολογίες και πάμε να δούμε κάτι πρωτοποριακό. Είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με αυτή την ονομασία Petang. Η κερκυριακή ομάδα υποδέχτηκε την αντίστοιχη ομάδα των Ιωαννίνων στη Γαρίτσα, στα υπέροχα γήπεδα τα οποία πρόκειται να εξελιχθούν κι άλλο. Πολύ όμορφοι αγώνες, πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, πολύ ωραίος καιρός. Όλα ευνόησαν τον πρώτο αγώνα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε λοιπόν εμείς κάποιες στιγμές του αγώνα και βεβαίως τι μας είπαν οι πρωταγωνιστές των δύο ομάδων. Πρωτάθλημα Petang, εδατοσφαίριση. Βασίλης Έξαρχος δίπλα μας από την ομάδα των Ιωαννίνων. Είναι σχετικά νεοσύστατη. Το 2021 είμαστε. Ναι, είμαστε από τις νεοσύστατες ομάδες της ελληνικής ή του ελληνικού Petang. Έχουμε έδρα στα Γιάννενα. Ιδρυθήκαμε τον Οκτώβριο του 2021 και από τα ιδρυτικά στελέχη της νεοσύστατης Ομοσπονδίας Εδαφοσφαίρισης Ελλάδας. Μετέχουμε για δεύτερη φορά στο διασυλλογικό κύπελο Παύλα Πρωτάθλημα, όπως λέγεται από φέτος. Είναι το πρώτο επίσημο που γίνεται με την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Πόσοι αθλητές έχουμε έρθει εδώ? Έχουμε έρθει με 8 αθλητές αυτή τη στιγμή. Συνολικά αριθμούμε σε αθλητικό επίπεδο 21 παίχτες, αλλά μέλη στο σύλλογο μας είμαστε γύρω στους 40. Δηλαδή έχουμε τα τελευταία δύο χρόνια και για τις ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες που είναι καταρρυτικός παράγοντας για την πόλη μας, έχουμε μια εξαιρετική, θα έλεγα, εξέλιξη. Ταυτόχρονα προετοιμάζουμε, είμαστε στις ετοιμασίες με την έγκριση της Ομοσπονδίας της Περιφέρειας Ιππήρου και του Δήμου Ιωαννιτών για τη δημιουργία του πρώτου πανελληνίου τουρνουά Ιωαννίνων που θα γίνει στις 23 και 24 Μαρτίου του 2020 της φετινής χρονιάς, ένα μήνα σχεδόν και 10 μέρες από τώρα. Μας έχει δοθεί ο χώρος.
υπολογίζουμε γύρω στους 80 αθλητές από τους εγκεκριμένους συλλόγους της Ομοσπονδίας. Είμαστε σε αναμονή, περιμένουμε. Υπάρχει ένας αντίστοιχος χώρος στα Γιάννενα? Βεβαίως. Έχουμε χώρους δικούς μας. Έχουμε τα επίσημα γήπεδα της ομάδας, βρισκόταν στην περιοχή που λέγεται Πάρκο Πυρσινέλα, Γιαννιώτικο Σαλόνι. Έχουμε μια μικρή αναποδιά τώρα τελευταία, γιατί γίνεται, έχει προκηρυχθεί ανάπλαση και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο χώρο του Πάρκου Πυρσινέλα, όπου βρίσκονται τα αγωνιστικά γήπεδα της ομάδας. Αλλά αυτό δεν μας προβληματίζει, γιατί έχουμε έρθει σε επικοινωνία με το ΠΕΑΚΙ, το γήπεδο, το καθαρά αθλητικό χώρο, ως δικαιούμαστε πλέον, ως αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, και θα μας έχει δοθεί χώρος ο οποίος είναι υποκατασκευή στην περιοχή του ΠΕΑΚΙ, του Πανεπιρωτικού Σταδίου, ταυτόχρονα σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους γειτονιών, σε συνεργασία με άλλους φορείς της πόλης μας, προσπαθούμε να αναπτύξουμε το άθλημα περιφερικά στην πόλη, δηλαδή να κάνουμε γήπεδα, να κάνουμε μπουλοδρόμια σε διαφορετικές γειτονιές και μέσα στον αστικό ιστό, έτσι ώστε να έχουμε, την ικανότητα να δείξουμε το άθλημα που τόσο αγαπάμε σε όλους και όλες στην πόλη μας. Είναι ένα άθλημα που στην Ελλάδα είναι ακόμη σε εμβριακό στάδιο, ανάλογα βέβαια με τις περιοχές που βρίσκεται, δηλαδή στα Επτάνησα, Κέρκυρα, Λευκάδα, Πρέβεζα, με την ονομασία Μπαλή από τους ενετούς που έχει περάσει, παίζεται για πάρα πολλά χρόνια. Για μας, η κυριακή ομάδα πώς την έχετε δει εδώ? Είναι μία από τις πολύ δυνατές ομάδες του Βορείου Μήλου, να μην πω και Πανελλήνια. Είναι παιδιά που παίζουν πάρα πολλά χρόνια. Γνωρίζω δηλαδή από παλαιότερες διοργανώσεις τα ονόματά τους. Με όλα τα παιδιά είμαστε φίλοι, δεν μας χωρίζει τίποτε. Άλλωστε στην Πετάνγκ είμαστε, σε όλη την Ελλάδα αριθμούμε 200-300 αθλητές αυτή τη στιγμή που είμαστε σε αγωνιστικό επίπεδο. Βλέπουμε ο ένας τον άλλον και γνωριζόμαστε. Έχουμε επικοινωνία σε καθημερινό στάδιο. Οι περισσότεροι με όλους τους συλλόγους και του Βορείου Ομίλου και του Νότιου Ομίλου. Σήμερα έχετε και ρόλο κριτή σήμερα στους αγώνες? Όχι, αυτή τη στιγμή έχω τη θέση του Γενικού Αρχηγού της ομάδας, γι' αυτό το λόγο και δεν παίζω στον αγώνα, δεν έχω θεσμικό ρόλο στο σύλλογο, απλώς ένας από τους παλιούς παίκτες της ομάδας και ένας που ασχολείται με το άθλημα με μεγάλο πάθος, γι' αυτό και ακριβώς ήρθα ως συνοδός της ομάδας και ως ένα φίλο αρχηγός. Μπορεί να κάνετε διαφορά? Βεβαίως. Υπάρχει κανονισμός που λέει ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να αφαιρεθεί από το γήπεδο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, είναι ένα φύλλο το οποίο θα πέσει από ένα φυσικό εμπόδιο, από ένα δέντρο και θα καλύψει το κοσονέ, τον μπαλάκι στόχο. Σε άλλη περίπτωση δεν πρέπει να αφαιρεθεί τίποτε. Βλέπω ότι μετράνε τα βήματα, μετράνε τις κινήσεις, ζυγίζουν. Όλα αυτά είναι τόσο απαραίτητα. Αυτή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Βεβαίως. Είναι ένα άθλημα συγκέντρωσης και με κάποιους καταλυτικούς παράγοντες. Ο καταλυτικός παράγοντας είναι το έδαφος. Εξού και η ελληνική ονομασία της εδαφοσφαίρησης, έδαφος. Δηλαδή το σημείο που θα στρώσεις, που υπολογίζεις να σκάσει η μπάλα σου, η μπούλα σου, το φάλτσο που θα βάλεις, το ύψος που θα της δώσεις, πώς θα γυρίσεις το χέρι σου, πώς θα βάλεις τα δάχτυλά σου στην μπάλα. Όλα αυτά το κατατάσσουν σίγουρα σε ένα από τα δυσκολότερα αθλήματα παγκοσμίως. Δεν είναι καθόλου εύκολο άθλημα, με μια ιδιαιτερότητα. Είναι ένα άθλημα που δεν χρήζει σωματοδομής. Δεν έχει ηλικία, δεν έχει γένος. Δεν έχει περιορισμούς. Δηλαδή, μπορεί στην ίδια ομάδα να παίξει ένα παιδί 15 χρονών με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι 70 ή 80 χρονών, με ίδιες πιθανότητες νίκης ή ήττας. Τα βασικά μαθαίνονται σχετικά εύκολα. Από εκεί και πέρα είναι ένα άθλημα που έχει ιδιαίτερη στρατηγική, χρειάζεται δηλαδή στρατηγική στις τρεις μορφές που παίζεται, με θέσεις μέσα στην ομάδα, άλλος ο πόιντερ, άλλος ο πλασέρ, άλλος ο μεσαίος, άλλος ο επιθετικός. Έχει κάποια λογική αθλητική. Έχουμε λοιπόν τους αγώνες το Μάρτι. Ο στόχος για την Γιαννιώτικη ομάδα Πετάνγκ ποιος είναι? The sky is the limit, που λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Δεν υπάρχουν στόχοι. Οι στόχοι
είναι αυτοί οι στόχοι που είναι για όλους τους, για όλους τους αθλητές, για όλους τους αθλητικούς ομίλους. Βέβαια, αν κάποιος με δει από μακριά θα δει αυτός ο άνθρωπος είναι αθλητής, κοντός, χοντρός, ηλικίας 60 ετών. Θεωρώ ότι ναι, είμαι αθλητής. Γιατί ένα τουρνουά επίσημο, πανελλήνιο ή ένα μεγάλο τουρνουά, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, μπορεί να κάνεις ένα μαραθώνιο μόνο στο περπάτημα. Μέσα σε 2 ημέρες τα χιλιόμετρα που διανύεις ξεπερνούν τα χιλιόμετρα ενός μαραθωνίου. Είναι το πέρα δόθε, είναι τα γονατίσματα, είναι οι βολές. Όλα αυτά μετράνε. Σκεφτείτε ότι όταν ξεκίνησα να παίζω πετάνγκ ήμουν 138 κιλά, σαν γιουβαρλάκι με πόδια. Έχουμε πέσει. Έχουμε πέσει πάνω από 40 κιλά. Δόξα τω Θεώ. Με το πετάνγκ. Με την πετάνγκ, με το πετάνγκ. Σήμερα λοιπόν, αν κρίνω από τα πρώτα έτσι που έχουμε δει στους αγώνες, υπερέχει η κερκυριακή ομάδα. Δεν γνωρίζω ακόμη τα αποτελέσματα. Άφησα πριν από 5 λεπτά και οι αγώνες ήταν ισόπαλοι σε νίκες και ήττες. Ήταν 2-2. Βρισκόμαστε σε έναν εξαιρετικό χώρο. Τα γήπεδα είναι τουλάχιστον επαγγελματικά, είναι διεθνών επιπέδων. Το όλο σκηνικό είναι φανταστικό. Ο όρμος της Γαρίτσας, η θάλασσα. Ημέρα, σήμερα που ξημέρωσε. Είμαστε καλοί άνθρωποι και στα Γιάννηνα. Εμένα με συνδέουν πάρα πολλά με την Κέρκυρα, γιατί πρωτοδιορίστηκα εδώ ως εκπαιδευτικός πριν από πάρα πολλά χρόνια. Είμαι συνταξιούχος πλέον εκπαιδευτικός. Τα πρώτα μου βήματα στον επαγγελματικό μου τομέα τα έκανα στο Νότιο Συγκρότημα της Κέρκυρας. Α, δεν μπορούσατε να παίζετε και με την κερκυριακή ομάδα. Τίποτα, κάτι μια σκέψη. Ναι, αλλά τα πρώτα βήματά μου στο ποτάνι τα έχω κάνει στην Νότια Αφρική. Πριν από πολλά χρόνια. Έχετε και τέτοιες εικόνες και τέτοιες εμπειρίες. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Έχει πολύ βαθιές ρίζες αυτό το άθλημα. Είναι σύμφωνα με κάποια ιστορικά γεγονότα, είναι αρχαιοελληνικό το άθλημα. Μια παράδοση λέει ότι όταν κατά τον δεύτερο αποικισμό, όταν οι Φωκαείς αποικίσανε τη Μασσαλία, μετέφεραν εκεί την πρωταρχική μορφή του αθλήματος, που πεζόταν είτε με ξύλινες είτε με πέτρινες μπάλες σε μεγάλες αποστάσεις. Στην πάροδο των αιώνων αυτό εξελίχθηκε σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα πετάνγκ, του οποίου οι κανόνες είναι αυστηροί. Να ξέρετε ότι σε έναν αγώνα επίσημο υπάρχουν διαιτητές, υπάρχουν κάρτες, υπάρχουν ποινές, υπάρχουν χρονικά όρια. Ποινή, γιατί μπορεί να πάει, ένα φάουλ δηλαδή, τι μπορεί να είναι. Φάουλ μπορεί να είναι. Το πρωταρχικό φάουλ είναι ο μη σεβασμός στο παιχνίδι, στον συμπαίκτη σου και στον αντίπαλό σου. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες όπως είναι το σημάδιμα του στεφανιού της βραλβίδας βολής, όπως είναι το σημάδιμα του στόχου, του κοσονέ, όπως να βγεις από το στεφάνι πριν πέσει η μπάλα σου στο έδαφος, να παίξεις πατώντας το στεφάνι. Είναι αρκετοί οι κανόνες. Δεν είναι επί του παρόντος, γιατί κάποιος για να διαβάσει ολόκληρους τους κανονισμούς είναι αρκετά μεγάλο το κομμάτι των κανονισμών. Νομίζω ότι χαρήκαμε πάρα πολύ που σας γνωρίσαμε. Χαρήκα πάρα πολύ. Είμαστε σε έναν εξαιρετικό χώρο. Συγχαρητήρια. Λογικά πρέπει να είναι ο Δήμος που έχει υποστηρίξει, έχει υποστηρίξει την προσπάθεια των παιδιών εδώ στην Κέρκυρα, με τους οποίους μας συνδέει συνολικά σαν ομάδα στενή φιλία. Βρισκόμαστε άλλωστε πολλές φορές σε τουρνουά και κάνουμε και παρέα. Πίνουμε και κανένα κρασί μαζί, πίνουμε και κανένα καφέ μαζί. Καλή συνέχεια σε όλους μας, καλή επιτυχία στην Ομοελληνική Ομοσπονδία και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες.
Η Φευρωνία Γιαννόρου αγωνίζεται με την ομάδα των Ιωαννίνων στο πρωτάθλημα Πετάνκ εδώ στην Κέρκυρα και βεβαίως στις υπέροχες εγκαταστάσεις στη Γαρίτσα. Πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Νεοσύστατο σχετικά ο σύλλογος των Ιωαννίνων μετράει 3 χρόνια ζωής. Έχουμε δει πάρα πολύ ωραίες μάχες σε εισαγωγικά. Ετοιμάζονται μεγάλες διοργανώσεις και για τα Γιάννενα το Μάρτι και για την Κέρκυρα τον Μάιο. Οπότε είναι ένα άθλημα το οποίο πιστεύουμε ότι θα γνωρίσει άνθηση ακόμη μεγαλύτερη τα επόμενα χρόνια. Πώς είσαστε, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Σας είδα πολύ μαχητική στο παιχνίδι. Είναι παιχνίδι το οποίο με κρατάει πολύ ζωντανή. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ασχολούμαι καθημερινά. Πόσα χρόνια, πόσο καιρό ασχολείστε? Από τότε που ιδρύθηκε ο σύλλογος. Από το 21. Όταν μου πρότειναν την πρώτη φορά να παίξω, είπα ρε παιδιά, αφήστε με. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει τώρα εμένα αυτό, γιατί θέλετε να με γράψετε. Και μετά κόλλησα, τώρα με πειρά. Ναι. Το αγάπησα παίζοντας. Βλέποντας ότι είχα ευθυβολία, βλέποντας ότι ήταν ένα κοινωνικό άθλημα, ότι έβγαινες και είχες να κουβεντιάσεις με ανθρώπους, είναι ένα παιχνίδι που έχει στρατηγική και γενικώς διαπραγματεύεσαι συνεχώς, mm-hmm. ανάλογα με τη θέση που έχει μπάλα στο γήπεδο. Είδα πολλά βηματάκια πάνω κάτω, λεπτομέρεια να είμαστε εκεί. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Βέβαια, βέβαια. Αν μπει στο γήπεδο και ρίξει τυχαία την μπάλα, πρέπει να υπολογίσει την απόσταση. Να υπολογίσει το ύψος που θα πάρει το χέρι σου όπως θα σηκώσει την μπάλα. Όλα παίζουν ρόλο. Όπως και η εμπειρία σε αγώνες, γιατί έχουμε συμμετάσχει στα Γιάννενα στο Πανελλήνιο το 21. Είμαστε το τρίτο, είμαστε το χάλκινο των γυναικών. Παρόλο που ήμασταν φρέσκοι, δώσαμε έναν αγώνα μεγάλο, ούτε εμείς το πιστεύαμε τότε. Φέτος έχουμε στους άνδρες πάλι το χάλκινο των ανδρών στο πανελλαδικό και ο σύλλογος μας προχωράει, κάνει βήματα. Σας φοβόμαστε, δηλαδή, γιατί το Μάρτιο έχετε μια μεγάλη διοργάνωση στα Γιάννενα, το Μάιο θα έχουμε εδώ πέρα διεθνές του. Μας φοβόσαστε. Με την καλή την έννοια. Να πάμε στα γήπεδα και να το χαρούμε. Ναι. Αυτό λέμε κάθε φορά. Επειδή σας είδα πριν με την αθλήτρια της Κέρκυρας που εννοείται έχει τη γαλλική, και εγώ ξέρετε με τη γαλλική έχω μια ευαισθησία. Θέλω να μας χαιρετήσετε στα γαλλικά, να κλείσουμε εδώ τη συνέντευξη με κάτι που θα πείτε εσείς στα γαλλικά. Δεν ξέρω τι θα είναι, δεν με νοιάζει η μετάφραση, απλά να το ακούς. Au revoir, bienvenue Pétanque à Γιάννενα, à l'organisation de mois de mars. Λοιπόν, κατάλαβα ότι σας περιμένουμε το Μάρτι στα Γιάννενα για να παίξουμε Pétanque. Και ο τίτλος της διοργάνωσης είναι «Καλώς όρισες Pétanque», «Bienvenue Pétanque». Δημήτρης Δούκας, ο πρόεδρος του συλλόγου εδώ που ασχολείται με το Pétanque, σε μια πολύ όμορφη διοργάνωση που πραγματοποιείται στην Κέρκυρα, στα φρεσκότατα υπέροχα γήπεδα. Η κυρκυριακή ομάδα αντιμετωπίζει την ομάδα των Ιωαννίνων, που είναι λίγο πιο φρέσκια όσον αφορά την έναρξή της στο χώρο το 2021. Πάμε καλά. Υπάρχει κόσμο, σταματάει, κοιτάει, τα γήπεδα είναι υπέροχα. Είναι μια πολύ όμορφη διοργάνωση, αλλά έπονται και άλλες διοργανώσεις τους επόμενους μήνες. Καλημέρα, πώς καλημέρα, τι κάνετε? Χαρούμαστε πάρα πολύ που σας βρίσκουμε κοντά μας. Όπως σας είπε και ο κύριος Βασίλης, ο Έξαρχος, είναι ο πρώτος αγώνας που γίνεται για το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Εμείς είμαστε γηπεδούχοι, η ομάδα των Ιωαννίνων είναι φιλοξενούμενη. Στα πραγματικά πολύ ωραία γήπεδα μας παράδωσε πολύ πριν 1-2 μήνες η προηγούμενη δημοτική αρχή. Και η καινούργια δημοτική αρχή που έπεται θα τα φτιάξουμε, θα βάλουμε κερκίδες να τα φτιάξουμε καλύτερα. Οι αγώνες είναι βορράς και νότιος όμελος όλη την Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ο βορράς όμελος έχει 4 ομάδες, της Λευκάδας, των Ιωαννίνων, της Πρεβέζης και της Κέρκυρας. Οπότε ταξίδι εντός και εκτός. Και ο νότιος όμελος είναι πολύ μεγαλύτερος, με πολλές ομάδες από την Αθήνα. Αυτό που πρέπει να ανακοινώσουμε σήμερα, σχεδόν επίσημα 100%, ότι το μήνα Μάιο από τις 16 μέχρι τις 19 στην Κέρκυρα, στο Πανελλήνιο Φόρτη τη Γαρίτσα και 99% μέρος στο Φρούριο μπροστά από το ανάκτοτε Γεωργίου, θα διεξαχθεί το πρώτο παγκόσμιο πρωτόθλημα διεθνή τουρνουά Pétanque. Με 300 αθλητές από όλο τον κόσμο. Με τους παγκόσμιους αθλητές της Γαλλίας από τη Μασσαλία, Ιταλούς, Ισραήλ, Μαυροβούνη, Τουρκία μέχρι τώρα. Θα είναι ένα τουρνά που θα είναι εκπληκτικό, με πολλές γεγονότα. Και την τελευταία μέρα θα είναι και συνδιοργανωτές και θα έρθουν να παίξουν τα Special Olympics,
που λέγεται Μπότσε, ήδη παγκόσμιο πρωταθλητές, τα παιδιά από το Special Olympics, όπου θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μειχτές αγώνες με άτομα που σαν εμάς με ειδικές ανάγκες και τα πολύ καλά παιδιά που παίζουν ήδη που είναι Ολυμπιακοί αθλητές. Αυτό θα είναι ένα πραγματικό γεγονός. Αυτό είναι με την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με την αιγίδα της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρισης, με τα Special Olympics, Δήμος Περιφέρεια. Ωραία διοργάνωση και το θα έχουμε άρωμα παγκόσμιο έτσι στο νησί μας. Στο νησί παγκόσμιο πραγματικά με 300 αθλητές από όλο τον κόσμο και φυσικά τα βασικά των Special Olympics που είναι ένα απίστευτο θέμα. Πρωταθλητές πλέον αυτοί. Εμείς το πρώτα ξεκινήματά μας. Στόχος εδώ τώρα σε αυτή τη διοργάνωση που βλέπω ότι πάμε καλά για πρώτο παιχνίδι με τα Γιάννη. Για πρώτο παιχνίδι είναι μια χαρά, στην διοργάνωση. Στόχος της κυριακής ομάδας είναι πάντα να κερδίζει. Εννοείται να ευχαριστηθούμε τον αγώνα, τον ήλιο, το άθλημα, αλλά πάντα υπάρχει ένας νικητής. Ευελπιστούμε ότι θα είμαστε εμείς οι νικητές. Μια πολύ όμορφη διοργάνωση πραγματοποιείται εδώ στο υπέροχο γήπεδο Πετάνγκ στη Γαρίτσα. Η ομάδα της Κέρκυρας ήδη δείχνει πάρα πολύ θετικά δείγματα. Ο κ. Γκουναρόπουλος δίπλα μου. Νομίζω ότι είναι πολύ περήφανος και για το γηπεδικό που υπάρχει και για την ανάπτυξη που θα υπάρξει σε λίγο καιρό, αλλά και για την πολύ σημαντική εκδήλωση που θα γίνει το Μάη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό που γίνεται σήμερα. Υποδέχεστε την ομάδα των Ιωαννίνων σε ένα πολύ ωραίο έτσι, πρωτάθλημα. Πρώτη φορά έχουμε αυτό τον ορισμό στους αγώνες. Πώς είναι τα πράγματα, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που μας επισκεφτήκατε στους χώρους μας. Εδώ στο Άλσος, το οποίο είναι ένα στολίδι για την Κέρκυρα, πιστεύω. Ευτυχώς που φρόντισε ο Δήμος και τα γήπεδα αυτά που είχαμε στην αρχή, 4 γήπεδα, τα μεγάλωσε. Τα έκανε 8, 9, μάλλον ένα μεγάλο, για να έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε τουρνουά. Mm-hmm. Και όχι μόνο, και διεθνείς αγώνες. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται το δεύτερο πανελλήνιο πρωτάθλημα, πρώτο όμως υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, γιατί πρόσφατα πήραμε αθλητική αναγνώριση και ο σύλλογός μας και η Ομοσπονδία, και είναι το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Θεωρώ ότι πάμε καλά, είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, συμμετέχουν ομάδες εκτός από την Κέρκυρα και τα Γιάννενα, η Λευκάδα, η Θεσσαλονίκη στο Βόρειο Όμιλο και η Πρέβεζα, ναι. Και στον Νότιο Όμιλο είναι οι ομάδες της Αθήνας κυρίως. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Το πρωτάθλημα αυτό διεξάγεται με διπλούς αγώνες μέσα έξω. Θα τελειώσει τον Ιούνιο, έχει διάρκεια. Και πιστεύω να πάρουμε μια καλή θέση. Να παίζουμε καλά όπως ξεκινήσαμε σήμερα. Ξεκινήσαμε καλά και πιστεύω να πάρουμε μια καλή θέση. Ο δικός σας αγώνας φάνηκε πολύ εντόνος με suspense. Τι έγινε? Ναι, τον κέρδισα τον αγώνα ενώ έχανα με 6-1. Το γύρισα το παιχνίδι και γύρισα 13-9 στο τέλος. Αυτό με τα μανταλάκια τι είναι? Μετράμε τους πόντους. Α, παιδί μου, να ξέρουμε και τι γίνεται. Ναι, για να μετράμε τους πόντους δεν θα θυμάσαι. Άμα δεν βάνεις, εκεί είναι αριθμητήριο. Και βάνουμε το μανταλάκι να λέγουμε τον πόντο. Εσύ είστε η ομάδα των Ιωαννίνων που μετράει έτσι 3 χρόνια ζωής περίπου. Είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή και στο ένα πανελλήνιο τουρνουά που έγινε στην Αθήνα με τις τουμπλέτες πήραν την τρίτη θέση. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Και εμείς συμμετείχαμε εκεί, δεν είχαμε φέρει τόσο καλή θέση, αλλά οι Γιαννιώτες πήγανε πάρα πολύ καλά σε αυτό. Συγγνώμη, ετοιμάζουμε κάτι με άρωμα παγκόσμιο εδώ, μια μεγάλη διοργάνωση στο νησί, ναι. Το Μάιο θα γίνει χαμός. 16 με 19 Μαΐου έχουμε προγραμματίσει να γίνει ένα διεθνές τουρνουά με ομάδες από όλη την Ευρώπη, κυρίως Γάλλους. Θα γίνει κυρίως Γάλλους, ναι. Σιγά σιγά το χτίζουμε. Γιατί έχει πολλή γραφειοκρατία και πρέπει να είμαστε καθόλου εντάξει και ευελπιστούμε ότι θα το πετύχουμε και ότι θα γίνει το πρωτάθλημα αυτό, το τουρνουά αυτό διεθνές, το οποίο θα διεξαχθεί και εδώ ένα μέρος του και το μια άλλο έκπληξη, μισό, ναι, δεν αφήνω, δεν λέω τίποτα, και μια έκπληξη που θα τη δείτε και πιστεύω ότι αυτοί που θα έρθουν θα ενθουσιαστούν από το τοπίο, γιατί όποιος έρχεται εδώ και βλέπει αυτό ενθουσιάζεται. Θεωρώ ότι θα είναι η αρχή για μια συνέχεια. Τι σημαίνει θα είναι αυτό για το νησί μας, έτσι και για το άθλημα. Μιλάμε ότι θα έρθουν τουλάχιστον 300 παίχτες, εκτός από τα μέλη, εκτός από τους υπόλοιπους που θα είναι μαζί τους. Θεωρώ ότι είναι και μια άνεση για την Κέρκυρα, ας πούμε, εκείνη την περίοδο που είναι low season. Ναι, είναι πριν μπούμε για τα καλά στη σεζόν. Μετά το Πάσχα, θεωρώ ότι θα είναι κάτι πολύ καλό. Κυρίες και κύριοι, αθλητολογίες έφτασαν στο τέλος τους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 μέσα από το Star TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.